Διάλογο όμως πρέπει να έχει έναν προσανατολισμό. Σε τι κοινωνία θέλουμε να ζούμε? Σε μια κοινωνία που δεν θα έχει καμία πρόνοια για το μέλλον? Σε μια κοινωνία ζούγκλα? Σε μια κοινωνία όπου οι απόμαχοι της ζωής θα πρέπει, αν έχουν την οικονομική δυνατότητα εξασφαλίσει, να έχουν μια περίθαλψη, αν δεν έχουν να πετιούνται στο δρόμο? Αυτή τη συζήτηση πρέπει να κάνουμε. Τι μοντέλο κοινωνικό θέλουμε? Η κυρία Μπαρμπάτση από τον Α. Κύριε Πρόεδρε, λίγο πριν τις ευρωεκλογές το μήνυμα ήταν στις 25 ψηφίζουμε, στις 26 φεύγουν. Τώρα ο στόχος για ανατροπή της κυβέρνησης μετατίθεται για σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, με αφορμή την προεδρική εκλογή. Τι θα σημάνει πολιτικά για εσάς εάν και αυτή τη φορά η προσδοκία για να φύγει αυτή η κυβέρνηση δεν επιβεβαιωθεί και συγκεντρωθούν οι απαιτούμενοι 180 βουλευτές? Θα πείτε ότι η κυβέρνηση είναι γατζωμένη στην εξουσία ή ότι εσείς δεν έχετε καταφέρει να πείσετε ότι η χώρα πρέπει να πάει σε εκλογές, κάτι με το οποίο δεν συμφωνεί η πλειονότητα της κοινής γνώμης, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις? Ευχαριστώ. Κύριε Βαρμπάτση, το αν συμφωνεί ή όχι η πλειονότητα της κοινής γνώμης, αφήστε το. Να το δούμε. Διότι η μόνη σαφής ένδειξη που έχουμε για την εκλογική συμπεριφορά ήταν οι εκλογές σε εθνική κλίμακα, που αφορούσαν βέβαια την ευρωπαϊκή εκλογή, που έδωσαν όμως συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εάν είχαμε τα δύο κόμματα που κυβερνούν, δεν άθροισαν πάνω από 30%. Αλλά εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με το επιχείρημα αυτό. Θέλω να απαντήσω στην ουσία του ερωτήματός σας, που είναι πράγματι ουσιαστικό ερώτημα. Κύριε Μπαμπάτση, εμείς επιλέγουμε το δημοκρατικό δρόμο για μια πολιτική ανατροπή που είναι αναγκαία. Δεν επιλέγουμε ούτε την έφοδο στα ανάκτορα, ούτε την εξεφόδου κατάληψη της εξουσίας. Εμείς επιλέγουμε το δημοκρατικό δρόμο και εξαντλούμε κάθε δυνατότητα και κάθε περιθώριο, είτε μέσα από την εκλογική διαδικασία, είτε μέσα από τα συνταγματικώς προβλεπόμενα όρια, να υπάρξει ανατροπή αυτής της κυβέρνησης για να αποκατασταθεί η σταθερότητα. Διότι πολιτική σταθερότητα σημαίνει η κυβέρνηση που κυβερνά να βρίσκεται σε αρμονία με τη λαϊκή βούληση και λαϊκή επιθυμία. Η κυβέρνηση που κυβερνά να μην είναι αυτή η οποία άλλα έταξε και άλλα έπραξε μετά την εκλογή της. Εάν εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος τον οποίο δεν εξαντλούμε, να μας το πείτε. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να κάνω και μια επισήμανση, η οποία είναι σημαντική. Οι πολιτικές εξελίξεις πάντοτε είναι σε συνάρτηση και με την κοινωνική δυναμική. Υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι πως δεν αρκεί κανείς να δυσανασχετεί. Πρέπει να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τις δικές του, και κάθε Έλληνας πολίτης, ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, τις δικές τους ευθύνες. Όλοι να λάβουμε τις ευθύνες μας. Εμείς καταθέτουμε ένα υλοποιήσιμο ρεαλιστικό πρόγραμμα. Το καταθέτουμε όμως σήμερα, που είναι 13-14 Σεπτέμβρη του 2014. Στην επόμενη ΔΕΘ, εάν έχει περάσει ένας ακόμα χρόνος και μένει αυτή η κυβέρνηση η οποία υλοποιεί τις επιθυμίες άλλων και όχι του ελληνικού λαού, μπορεί αυτά που σας είπα χθες, ότι είναι αυτά που μπορούμε και όχι αυτά που θέλουμε, τότε να μην μπορούμε αυτά και να μπορούμε λιγότερα. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι ο ελληνικός λαός βρέθηκε στις επάλξεις με κινητοποίησεις πολύ μαζικές, κρατάει ψηλά για μεγάλη μερίδα εργαζομένων τη σημαία του αγώνα και της διεκδίκησης. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτοί οι αγώνες, αυτές οι αντιστάσεις, το επόμενο διάστημα θα πρέπει να διευρυνθούν σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, ώστε να μην γίνεται η αγανάκτηση κατάρα ή αντιπολιτική συμπεριφορά. Η αγανάκτηση και η οργή πρέπει να οδηγηθεί σε έναν δρόμο πολιτικής, αγωνιστικής, λαϊκής κινητοποίησης και διεκδίκησης. Και αυτόν τον δρόμο εμείς επιλέγουμε, παράλληλα βεβαίως, με τις
όποιες προσπάθειες κάνουμε και πιστεύω ότι εξαντλούμε κάθε δυνατότητα μέσα στο Κοινοβούλιο, μέσα από την δημοκρατική διαδικασία, μέσα βεβαίως από όλα όσα ορίζει το συνταγματικό θεσμικό πλαίσιο. Μην ξεχνάτε όμως ότι το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος λέει ότι η εφαρμογή του εναπόκειται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Ο κύριος Κοβέος από το Βήμα. Εδώ κύριε Πρόεδρε, αριστερά σας, στο βάθος. Η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι η εξής. Τα εθνικά θέματα, η εθνική εξωτερική πολιτική, αποτελεί για σας ένα πεδίο δυνάμει ή ενδεχόμενης συνένεσης ή συνεννόησης με την κυβέρνηση? Και πιο συγκεκριμένα, αν όσο παραμένετε στην αντιπολίτευση, τεθεί κάποιο ζήτημα, ανοίξει κάποιο ζήτημα, μακεδονικό, κυπριακό, ελληνοτουρκικά, οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, θα ήσασταν διατεθειμένος να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με την κυβέρνηση? Κύριε Κοβέο, ξέρετε, υπάρχουν θεσμοί για αυτόν τον λόγο, για την αναγκαία συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων και την αναγκαία προσπάθεια επίτευξης ενός είδους συνένεσης πάνω στα εθνικά θέματα. Αυτοί οι θεσμοί δεν λειτουργούν, όχι με ευθύνη της αντιπολίτευσης σήμερα. Υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Δεν λειτουργεί ουσιαστικά. Κρίσιμα θέματα τα χειρίζεται ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης μαζί με τον κύριο Σαμαρά, χωρίς καν να ενημερώνει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ποια ήταν η ενημέρωση που είχαμε για τη στάση της χώρας στη Σύνοδο του ΟΗΕ? Ποια ήταν η ενημέρωση που είχαμε όταν ως προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε η Ελλάδα με τις κυρώσεις στη Ρωσία που μας οδήγησαν σε έναν, και μας εντάσσουν και εμάς σε έναν αδιέξοδο οικονομικό πόλεμο που είχε τεράστιες επιπτώσεις στους Έλληνες παραγωγούς και αγρότες στο Ροδάκινο και αύριο μπορεί να έχει τεράστιες επιπτώσεις γιατί συνεχίζεται αυτή η σύγκρουση και σε θέματα που αφορούν τον πυρήνα της οικονομίας όπως η ενέργεια. Προφανώς και εμείς είμαστε μια δύναμη που θέλουμε το διάλογο και τη συνεννόηση, ιδίως σε τόσο σημαντικά θέματα όπως η εξωτερική πολιτική. Καταθέτουμε τις προτάσεις μας, έχουμε πλήρη διαφωνία, αλλά ξέρετε, συνήθως την ευθύνη της συνεννόησης την έχει αυτός που έχει το μαχαίρι και το πεπόνι, αυτός που ασκεί πολιτική. Και βέβαια μου δίνει την ευκαιρία να σας πω ότι στην στάση του κ. Βενιζέλου το τελευταίο διάστημα εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πριν αποφασίσει ότι ο Ομπάμα ότι δεν πρέπει να βομβαρδίσει η Συρία, έβγαινε και εξήγηλε τον βομβαρδισμό. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έτρεξε να αναγνωρίσει την κυβέρνηση με τη συμμετοχή νεοναζί στην Ουκρανία. Εν πάση περιπτώσει, τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής είναι κρίσιμα. Στο ερώτημά σας απαντώ ότι ναι, χρειάζεται συνεννόηση των πολιτικών κομμάτων και εμείς με τις θέσεις μας, με τις αξίες μας, είμαστε ανοιχτοί σε αυτή τη συνεννόηση. Η κυρία Καβαδία από το ΣΤΑΡ. Κύριε Πρόεδρε, λένε πολλοί ότι η στροφή ενός ολοένα συντηρητικοποιούν δεν είναι προϊόν μιας όρημης ριζοσπαστικοποίησης, αλλά γίνεται κατά κύριο λόγο λόγω της υπερφορολόγησης. Να το πούμε απλά, δεν έγιναν ξαφνικά αριστεροί όσοι στρέφονται προς το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπό το σοκ παραδείγματος χάρη του έμφυα στρέφονται προς αυτόν που υπόσχεται να τον καταργήσει. Αυτό σας τρομάζει ως προς την προοπτική να χαθούν σταδιακά τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του κόμματός σας? Και θέλω να συνδυάσω την ερώτηση αυτή και με την κριτική που δέχεστε για τα ταξίδια σας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καθώς πολλοί σας κατηγορούν ότι στην προσπάθειά σας να γίνετε πρωθυπουργός μεταλλάσσεστε ακουσίως ή εκουσίως σε συστημικό παίκτη. Τι τους απαντάτε? Ευχαριστώ. Κυρία Καβαδία, πρέπει να σας πω ότι στο τέλος της, όταν θα κάνει κανείς τον απολογισμό το βράδυ των εκλογών και δει τους ψήφους, δεν θα τους μετρήσει να δει ποιοι από αυτούς είναι αριστεροί, ποιοι είναι κεντρώοι, ποιοι είναι δεξιοί. Εμείς απευθυνόμαστε στο σύνολο του ελληνικού λαού.
Και έχουμε πλήρη επίγνωση ότι δεν έγινε ξαφνικά η μεγάλη πλειοψηφία που σήμερα περιστρέφεται γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε ψηφίζει ή σκέφτεται να ψηφίσει, γιατί διεκδικούμε ποσοστά που θα οδηγήσουν σε κοινοβουλευτική πλειοψηφία τον ΣΥΡΙΖΑ με τους συμμάχους του. Κατανοούμε βεβαίως ότι όλος αυτός ο κόσμος δεν έγινε ξαφνικά κόσμος που έχει εστερνιστεί τις ιδέες ή τις απόψεις της ριζοσπαστικής αριστεράς. Όμως ξέρετε κάτι, οι ιδέες και οι απόψεις της ριζοσπαστικής αριστεράς έχουν γίνει ηγεμονικές, αυτό να δείτε, και έχει μια αξία αυτό. Διότι δεν καταγγέλουμε μόνο τα κακοσχήματα, προτείνουμε λύσεις, λύσεις ρεαλιστικές, λύσεις ανατρεπτικές. Η εποχή μας χρειάζεται ανατρεπτικές λύσεις. Ο μόνος ρεαλισμός, είπα χθες, είναι η ανατροπή. Δεν υπάρχει άλλος ρεαλισμός εδώ που βρισκόμαστε. Και αυτό έχει μια μεγάλη αξία από μόνο του. Όμως θέλω να σας απαντήσω σε σχέση με το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση ότι προκειμένου να βρούμε μια λύση κοινωνικά βιώσιμη για τον ελληνικό λαό, πρέπει να συγκρουστούμε στην Ευρώπη. Πρέπει να διεκδικήσουμε έναν άλλο ρόλο για την Ελλάδα στο παγκόσμιο, στο διεθνές και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε και ότι η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια ιστορία συγκρούσεων και συμβιβασμών. Πρώτα όμως πρέπει να συγκρουστείς για να φτάσεις σε ένα βιώσιμο συμβασμό, σε μια βιώσιμη λύση, αποδεκτή. Και σε αυτή την πορεία έχουμε τις κόκκινες γραμμές μας. Οι κόκκινες γραμμές μας έχουν να κάνουν με το αξιακό μας περιεχόμενο, με τις αξίες μας, με τις θέσεις μας. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω ότι θα πρέπει και οι αντίπαλοι μας να επιλέξουν γιατί θα μας κατηγορούν. Δεν μπορεί να μας κατηγορούν ταυτόχρονα για το ότι είμαστε τρομοκράτες, είμαστε αυτοί οι οποίοι θέλουν να διαλύσουμε την Ευρώπη, είμαστε αυτοί που θέλουμε να διαλύσουμε τον ΝΑΤΟ, να διώξουμε τη χώρα από το παγκόσμιο γίγνεσθε, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και οι συμβιβασμένοι, είμαστε αυτοί που τα έχουμε πλακάκια με την διεθνή ελίτ, είμαστε αυτοί οι οποίοι τα έχουμε βρει με την διεθνή κερδοσκοπία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είμαστε και τα δυο ταυτόχρονα, κύριε Καβαδία. Πρέπει να επιλέξουν αυτοί οι οποίοι μας κατηγορούν, γιατί θέλουν να μας κατηγορούν. Σε ό,τι μας αφορά και σε ό,τι με αφορά, είμαι εξαιρετικά περήφανος που ό,τι εδώ μέσα το λέω και έξω. Είμαι εξαιρετικά περήφανος που είχα τη δυνατότητα, και τυχερός αν θέλετε, που είχα τη δυνατότητα ως εκπρόσωπος μιας μεγάλης μερίδας, ενός λαού που πλήττεται και μιας γενιάς που βρίσκεται στο περιθώριο, μιας νέας γενιάς, η συντριπτική πλειοψηφία των συνομιλικών με επιστημόνες στο εξωτερικό, κύριε Καβαδία. Την ευκαιρία να τους εκπροσωπήσω σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να πω αλήθειες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συζήτησης για την εκλογή Προέδρου της Κομισιόν. Και είμαι εξαιρετικά περήφανος που έχω την τιμή να εκπροσωπώ όχι μόνο ένα διακριτό ρεύμα στην Ελλάδα, αλλά και ένα διακριτό ρεύμα στην Ευρώπη, το οποίο αναγνωρίζεται σήμερα από τους πολιτικούς μας αντιπάλους στην Ευρώπη. Υπ' αυτή την έννοια θέλω να σας πω πως ήδη έχουμε πετύχει πολλά και έχουμε πίστη και αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε ακόμα περισσότερα αν ο ελληνικός λαός πιστέψει στη δύναμη που ο ίδιος έχει, ο ίδιος κρατά μέσα του. Η κυρία Τσίμου από το Βεργίνια TV. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η εκάστοτε πολιτική ηγεσία και γενικότερα για να γίνει κάποιος πρωθυπουργός θα πρέπει να έχει καλές σχέσεις με την Εκκλησία. Η επίσκεψή σας στον Άγιον Όρος τι σηματοδοτεί και αν σηματοδοτεί κάτι τέτοιο? Και επίσης, τι απαντάτε στον Πρωθυπουργό, ο οποίος από την ομιλία της στη ΔΕΘ, δήλωσε πως ούτε το Άγιον Όρος δεν σας σώζει. Ευχαριστώ. Θα
Θεωρώ λογικό στην κατάσταση που βρίσκεται ο Πρωθυπουργός να αναζητά την επίκληση της Θείας Σωτηρίας. Εγώ όμως δεν βρέθηκα στο Άγιο Όρος για να κοροϊδέψω ούτε να παραπλανήσω κανέναν. Μίλησα ειλικρινά, δεν προσποιήθηκα κάτι και αναγνώρισα την μεγάλη ιστορική και πολιτισμική αξία του Όρους. Αναγνώρισα τη μεγάλη θεσμική και πολιτισμική αξία ενός πυλώνα της Ορθοδοξίας που είναι το Όρος, σε αυτό που σημαίνει Ελλάδα και Ελληνισμός. Και αυτή η αναγνώριση ήταν ειλικρινής αναγνώριση. Δεν προσποιήθηκα, δεν έταξα, δεν αξιοποίησα όπως άλλοι αξιοποιούν για επικοινωνιακούς λόγους τα βαθύτερα προσωπικά τους πιστεύω. Δεν είμαι τέτοιου επίπεδου πολιτικός. Ως εκ τούτου πρέπει να σας πω ότι η σχέση μας με την Εκκλησία είναι μια σχέση ειλικρινής, πράγμα το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να μας οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Για τον αναγκαίο εξορθολογισμό των σχέσεων κράτους-Εκκλησίας, που θα είναι ευνοϊκός και για το κράτος, προκειμένου να είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, αλλά και για την ίδια την Εκκλησία, ώστε να επιτελέσει με καλύτερους όρους το σημαντικότατο κοινωνικό ρόλο που έχει. Ο κύριος Σικλετίδης από το Κόκκινο. Χθες, ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των τεσσάρων αξώνων του σχεδίου ανασυγκρότησης, είπατε ότι αυτά μπορούμε να κάνουμε, θα θέλαμε και άλλα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν να πάρουν μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων. Δεν μπόρεσαν να ασκήσουν πολιτικές οι οποίες θα προκαλέσουν θετικό σοκ στα ποσοστά της ανεργίας, μειώνοντάς τα απότομα και αφήσαν την ανεργία να εξελίσσεται. Γιατί προηγούμενες κυβερνήσεις, ακόμα και πριν το μνημόνιο, δεν περιορίσανε την φοροδιαφυγή. Δεν βάλανε μηχανήματα εισρωών νεκρών στα πρατήρια βενζίνης, ώστε να αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόριο καυσίμων. Γιατί αυτοί δεν μπορέσανε και γιατί θα μπορέσετε εσείς? Ευχαριστώ. Κύριε Σεκλειδί, το ερώτημά σας έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος αφορά τη στρατηγική, το άλλο σκέλος αφορά, αν θέλετε, το πώς πρακτικά οι κυβερνήσεις που πέρασαν το τελευταίο διάστημα έχουν επιδείξει μια εκλεκτική προτίμηση στο να προστατεύουν συγκεκριμένες κατηγορίες, οικονομικές κατηγορίες πολιτών. Εγώ δεν ισχυρίζομαι, κύριε Σεκλετίδη, ότι κάτι που με κατηγορούν μάλιστα και κάποιοι ανοήτως από τα αριστερά, ότι θα χτυπήσω το χέρι στο τραπέζι, ότι θα με δουν και θα με φοβηθούν, ότι είμαι ικανότερος από το Σαμαρά. Εμείς λέμε ότι εμείς έχουμε ένα σχέδιο και μια στρατηγική η οποία είναι μελετημένη και μπορεί να οδηγήσει σε μια προοπτική. Δεν ισχυριζόμαστε λοιπόν ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Ισχυριζόμαστε ότι η στρατηγική μας είναι μια στρατηγική η οποία έχει δικαιωθεί από τις εξελίξεις. Ό,τι είπαμε για την κρίση στην Ευρώπη έχουμε δικαιωθεί για αυτά που είπαμε. Και ότι σήμερα αναγνωρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ως η δύναμη εκείνη στην Ευρώπη που μπορεί να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για μια αναγκαία αλλαγή πολιτικής σε όλη την Ευρώπη. Και ο Σαμαράς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις προφανώς και θα ήθελαν. Εγώ θυμάμαι μάλιστα τον κύριο Σαμαρά να κάνει τα Ζάπια 1, Ζάπια 2, Ζάπια 3. Έτσι, και να λέει πράγματα τα οποία ήταν τότε σε μια τελείως διαφορετική πολιτική από αυτά τα οποία υλοποίησε. Προφανώς όμως ο κύριος Σαμαράς, για να βρεθεί στη θέση του Πρωθυπουργού, έκανε κάποια συμφωνία στις Κάνες. Το ξεχάσατε αυτό, κύριε Σεκλετίδη? Υπό την αιγίδα τότε του σημερινού Προέδρου της Κομισιόν. Μια συμφωνία ανάμεσα στο Γιούγκερ, στο Σαμαρά, στον Μπαρόζο και στο Βενιζέλο. Έγινε μια συμφωνία εκεί, ώστε να γίνει Πρωθυπουργός ο Σαμαράς και να συνεχιστεί αυτή η πολιτική πέρα και έξω από το δημοκρατικό πλαίσιο, το συνταγματικά προβλεπόμενο. Αυτή η συμφωνία προφανώς είχε κάποιες δεσμεύσεις από την πλευρά του. Έτσι ξέχασε και το Ζάπιο 1 και το Ζάπιο 2 και το Ζάπιο 3. Και όλα όσα έλεγε προεκλογικά. Τα ορθά λέω εγώ. Τα κενσιανά που έλεγε προεκλογικά. Για τη ζήτηση, για το πώς θα βγούμε από την κρίση, τα ξέχασε όλα.
γιατί η αξία της εξουσίας μάλλον είναι πολύ πιο σημαντικότερη από την αξία που έχει η καταστροφή η κοινωνική για μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της φοροδιαφυγής και τα πολύ πρακτικά και συγκεκριμένα τα οποία ανέφερα και δεν εφήρμοσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εδώ είναι φανερό ότι υπάρχει έλλειμμα πολιτικής βούλησης. Τι άλλο να πει κανείς όταν βρισκόμαστε σήμερα 2 χρόνια μετά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και ακόμα δίνεται παράταση 24 μηνών για να μπουν συστήματα εισρωών νεκρών στις δεξαμενές καυσίμων και στα πρατήρια. Τόσο δύσκολο είναι να γίνει αυτό? Τόσο δύσκολο είναι να μπουν συστήματα νεκρών, εισρωών, όπως υπάρχουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες? Για ποιο λόγο δεν μπαίνουν? Για ποιο λόγο δεν γίνεται έλεγχο στις τελωνιακές πύλες εισόδου στη χώρα μας με σύγχρονα μηχανήματα για να αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόριο? Για ποιο λόγο δεν προχωράνε οι έλεγχοι στις λίστες? Για το λόγο του ότι υπάρχει μια μαφία, ένα λόμπι που απειλεί ακόμα και τη Λαγκάρντ με τη ζωή της και η οποία φαίνεται επιβάλλει τα δικά της συγκεκριμένα συμφέροντα. Το λόμπι αυτό είναι ισχυρό. Απαιτεί από τις κυβερνήσεις να μην προχωρήσουν στα αυτονόητα. Λοιπόν, το λόμπι αυτό θα τελειώσει με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Βεγγύρη από την Αυτοπορική. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά την διαγραφή του χρέους που λέτε ότι θα διεκδικήσετε, μας είπατε ότι στο διάστημα αυτό της διαπραγμάτευσης η Ελλάδα δεν θα δανειστεί εκ νέου. Στο ίδιο αυτό διάστημα η Ελλάδα θα ξεπληρώνει τις ήδη υπάρχουσες δανειακές υποχρεώσεις. Και όσον αφορά τα φορολογικά, εξαγγείλατε χθες επαναφορά φορολογική του ορίου στα 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ με παράλληλη αναπροσαρμογή προς τα κάτω των αντικειμενικών αξιών. Δεν θυμάμαι όμως να ακούσαμε κάτι για τους φορολογικούς συντελεστές σε ό,τι αφορά και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και θα ήθελα λίγο να επιμείνω για το θέμα των επιχειρήσεων που εδώ και χρόνια ζητάνε το 15%. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, εμείς θα πάμε σε μια διαπραγμάτευση προκειμένου να γίνει βιώσιμο, κοινωνικά βιώσιμο το χρέος. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο στη σύγχρονη οικονομική ιστορία μιας χώρας με χρέος 2 φορές το ΑΕΠ της, δημόσιο χρέος 2 φορές το ΑΕΠ της, ιδιωτικό χρέος 1 φορά το ΑΕΠ της και υποχρέωση να πληρώνει 10 δις κατέτος σε τόκους, 4,5% του ΑΕΠ πλεώνασμα, για να ξεχρεώνει δηλαδή τους τόκους, να μπορεί να βγει, να είναι βιώσιμη, να βγει στην ανάπτυξη, να ορθοποδήσει. Άρα λοιπόν αυτό που με ρωτάτε είναι το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Αυτό καθ' αυτό είναι το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Και αν θέλετε αυτά είναι και τα δικά μας όπλα στη διαπραγμάτευση. Οι κόκκινες γραμμές μας. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Και αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά και άλλες χώρες. Ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιταλία. Το ξέρετε ότι η Ιταλία υποχρεούται από το Σύμφωνο Σταθερότητας, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, να δίνει 5% πλεώνασμα ετησίως για την αποπληρωμή, διότι πρέπει, σύμφωνα με αυτό το παράλογο, τον κορσέ, το στενό, τον ζουρλομανδία που λέω εγώ όταν βρίσκομαι εκτός, να απομειώνει κατέτος το 1/20 του χρέους για να φτάσει στα δεδομένα που ορίζει η συνθήκη του Μάστριχτ. 5% πλεώνασμα για το χρέος και το είχαν αυτό προϋπολογίσει στην Ιταλία με δεδομένο ότι θα είχαν φέτος πληθωρισμό 1,1%. Με μείον 0,9 όμως, με αποπληθωρισμό που είναι η πραγματική τιμή σήμερα, δεν αρκεί το 5, πρέπει να έχουν 7% πλεώνασμα. Λοιπόν, ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται. Συνειδητοποιήσουμε, δεν τετραγωνίζεται ο κύκλος, αν μας το πει. Δεν βγαίνουν αυτά τα μεγέθη. Η ευρωπαϊκή δεν μπορεί να οδηγηθεί σε μια λογική εξάγλωσης και λαϊλασία.
ακροατήριο και βρίσκουν θα πετύχει πολύ περισσότερα από όσοι κάποιοι νομίζουν. Σε αυτή την υπόθεση, να έχουμε την ισχυρή στήριξη του λαού μας. Γι' αυτό μοιράσαμε και ευθύνες. Αν είναι πρόβλημα. Χρειάζεται συμπόρευση δυνάμεων, είμαστε ανοιχτοί σε αυτή τη συμπόρευση, αλλά και μεγάλη πλειοψηφία και κοινωνική συνένευση σε αυτό το σχέδιο. Το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας αφορά τους συντελεστές φορολογικούς στις επιχειρήσεις. Για τα νοικοκυριά μίλησα επαρκώς και για τα φυσικά πρόσωπα. Για τις επιχειρήσεις. Ξέρετε, εμείς χθες παρουσιάσαμε μια σειρά από ρυθμίσεις που μπορεί να δώσουν μια πνοή και προοπτική στις επιχειρήσεις, μια δυνατότητα ανακούφισης ανάσας και επιβίωσης, γιατί αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν έχουμε όλη πλήρη εικόνα του τι γίνεται γύρω μας, βεβαιώνονται χρέη και πρόστιμα και κυρώσεις για ένα χρέος το οποίο είναι και αμφίβολο αν είναι πλασματικό, για μια παράβαση η οποία είναι και αμφίβολο αν είναι πλασματική ή πραγματική, κυρώσεις 8 φορές πάνω, 10 φορές πάνω, και δεν έχουν τη δυνατότητα επιχειρήσεις, κλείνουνε. Άρα γι' αυτό εμείς χθες είπαμε 84 δόσεις, ρυθμίσεις, να δούμε ποιες από αυτές τις κυρώσεις είναι πραγματικές, ποιες δεν είναι πραγματικές, και είπαμε και κάτι πολύ, έτσι αν θέλετε, ρυψοκίνδυνο, δεν το πιάσε κανένα σας, ότι από αυτά τα 68 δις, εμείς τα 20 θα υπολογίσουμε ως πραγματικά. Και θα πάμε σε ρυθμίσεις 7ετίας, 84 δόσεις. Για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις αυτές, να παράξουν και να εισπράξει και το κράτος. Όταν όμως μια επιχείρηση έχει κέρδος, εμείς δεν συμφωνούμε να φορολογείται με 15%. Το σημερινό ύψος είναι ένα ύψος λογικό. Όταν κάποιος έχει κέρδος, πρέπει να φορολογείται. Εμείς δεν είμαστε με τη λογική ότι η φορολογία είναι κάτι το οποίο είναι περιττό. Η υπερφορολόγηση είναι και η λέλαπα η φορολογική είναι αθλειότητα. Το κέρδος πρέπει να φορολογείται. Αν δεν φορολογείται το κέρδος, δεν θα μπορεί να έχει έσοδα το δημόσιο ταμείο και άρα δεν μπορούμε να έχουμε δημόσια υγεία, δεν μπορούμε να έχουμε νοσοκομεία, δεν μπορούμε να έχουμε σχολεία. Σε όλη την Ευρώπη η συζήτηση και η αντίστοιχη ανάγκη σε όλο τον κόσμο, στις ΗΠΑ, ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά, είναι ακριβώς αυτή. Η αριστερά λέει δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών. Ο πλούτος και το κέρδος να φορολογείται, οι μικροί και οι μεσαίοι ανάλογα με αυτά που μπορούν να δώσουν. Και να μην υπερφορολογούνται αυτοί, οι μικροί και οι μεσαίοι. Για να έχει το κράτος έσοδα για να τα διανύμει για τη στήριξη, την κοινωνική προστασία, για να υπάρχει κοινωνικό κράτος που δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει, σε αντίθεση με χώρες της Ευρώπης που με τα πολεμικά έχουν φτιάξει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Ο κύριος Σαντζολέτος από το Sky. Κύριε Πρόεδρε, έβγαλε χτες το βράδυ αργά η κυρία Βούλτεψη μια πολύ σκληρή ανακοίνωση σχετικά με τις εξαγγελίες σας. Τόνισε πως εκτοξευθήκατε στον αστερισμό του Τζάμπα, σας χαρακτήρισε μάγο, πως ιδρύσατε τράπεζες, χαρίσατε ρεύμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε αυτή τη δήλωση, δεδομένου του γεγονότος ότι πολλές φορές οι ανακοινώσεις των γραφείων τύπου και του δικού σας κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας κινούνται σε πολύ υψηλούς τόνους. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω για ένα μέτρο το οποίο εξαγγείλατε χτες, που αφορά πάρα πολύ κόσμο, τον ένφια. Θα περίμενε κανείς χτες να αναφέρετε το όριο πάνω από το οποίο ένα ακίνητο θεωρείται μεγάλη ακίνητη περιουσία. Είστε σήμερα σε θέση να το κάνετε αυτό? Ευχαριστώ. Καλά που διατυπώσατε και δεύτερο ερώτημα, κυρία Τζολέτο, διότι θα μένατε άπραγος. Δεν έχω κανένα λόγο να σχολιάσω όσα λέει η κυρία Βούλτευση. Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας για τον έμφυα, μάλλον όχι για τον έμφυα, για τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Διότι είπαμε ότι ο έμφυα είναι ένας φόρος παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται. Είπαμε κάτι χθες, προσέξτε το αυτό που είπαμε. Ότι εμείς δεν θα φορολογήσουμε κανέναν με πλασματικές αξίες. Κανέναν. Είναι άδικο αυτό. Δεν μπορεί κάποιος να έχει ένα διαμέρισμα που κάποτε μπορεί να είχε 100 ευρώ και τώρα έχει 50 και να το φορολογούμε με αυτό που κάποτε είχε. Η εμπορική του αξία σήμερα είναι 50. Με αυτή την αξία πρέπει να φορολογηθεί. Και πιστεύουμε ότι πρέπει πολύ γρήγορα, εμείς αυτό θα επιδιώξουμε,
να υπάρξει προσαρμογή στις πραγματικές αξίες, ώστε η φορολόγηση των πολιτών να είναι δίκαιη. Γι' αυτό τον λόγο και αποφύγαμε χθες να δώσουμε ένα συγκεκριμένο νούμερο. Εξηγήσαμε όμως τη λογική του φόρου μεγάλης ακινήτης περιουσίας. Δεν θα αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία της πρώτης κατοικίας. Βεβαίως, περιπτώσεις μεγάλης πολυτέλειας και μεγάλου πλούτου, εάν έχετε στην πρώτη σας κατοικία δύο πισίνες και 18 δωμάτια, μάλλον θα έχετε και τη δυνατότητα να πληρώσετε κάτι, έτσι δεν είναι? Η λογική μας δεν είναι να απαλλάξουμε τους πλούσιους από φόρους, να απαλλάξουμε το μικρό και το μεσαίο. Και βεβαίως, για να σας δώσω και μία τάξη μεγέθους, μιλήσαμε και για προοδευτική φορολόγηση, να σας δώσω όμως και για μία τάξη μεγέθους. Από τα 3,6 περίπου δις που υπολογίζουν να δεν θα εισπράξουν, υπολογίζουν να εισπράξουν από τον έμφυα, εμείς από την κατάργησή του και την επαναφορά σε ένα καθεστώς φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και φόρου μεταβίβασης αθρηστικά, πιστεύουμε ότι θα έχουμε μία απώλεια τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ και την καταγράφουμε, την κοστολογούμε στο πρόγραμμά μας. Για να έχετε μία τάξη μεγέθους δηλαδή του τι ακριβώς προβλέπετε από το πρόγραμμά μας. Και να σας πω και κάτι, εγώ μιλώντας καθημερινά με τους ανθρώπους έξω, συνειδητοποιώ το εξής. Οι άνθρωποι αυτοί λένε, αν μου έλεγαν, ρε αδελφέ, θέλω, βάλε ένα φόρο, ο οποίος να μπορείς να τον πληρώσεις, να μην σε καταστρέφει, αλλά αυτός να πηγαίνει και κάπου, να έχει μια ανταποδοτικότητα, με προθυμία θα τον πληρώνει. Τι οι Έλληνες πολίτες έχουν φιλότιμο, συνειδητοποιούν σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, αλλά εδώ βρισκόμαστε σε μια εξωφρενική λογική από την πλευρά των κυβερνώντων. Τι λένε? Πόσα μας λείπουνε, τόσα μας λείπουν. 3,6 δις, είπε ο κύριος Στουρνάρας και ο κύριος Χαρδούβελης. Ρίξτε. Όμως αυτό οδηγεί σε έναν παραλογισμό. Πρώτα απ' όλα, διότι ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Πώς θα πληρώσει κάποιος που δεν έχει? Πώς θα πληρώσει? Η συντριπτική πλειοψηφία που σήμερα στενάζει δεν έχει να πληρώσει. Και θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της λογικής υπερφορολόγησης. Θα δούμε τι θα μπει, αν θα μπει, στο ταμείο από αυτή την υπερβολή. Από την τηλεόραση Επιλογές Σερών, ο κύριος Σαββαΐδης. Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Αυτό το διάστημα τα εργοστάσια της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης σε Σέρες και Ορεστιάδα θα έπρεπε να παράγουν ζάχαρη. Την απόφαση για αναστολή της λειτουργίας τους οι τεφλοκαλλιεργητές την μεταφράζουν ως λουκέτο και είναι αποφασισμένοι, τουλάχιστον οι Σεραίοι τεφλοκαλλιεργητές, να εγκαταλείψουν την καλλιέργεια. Τα προηγούμενα χρόνια χάσαμε και την δυναμική καλλιέργεια της βιομηχανικής ντομάτας καθώς έκλεισαν οι μεταποιητικές μονάδες. Μπορείτε να δεσμευτείτε πως αν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, τα δύο εργοστάσια της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης θα πάρουν και πάλι μπροστά οι μηχανές τους? Κύριε Σαββαΐδη, ξέρετε, έχω βρεθεί και στο πλατή της Σημαθίας και στην Ορεστιάδα. Ξέρω πολύ καλά το θέμα και στις Σέρες. Και ξέρω πολύ καλά και ποια παιχνίδια έχουν παιχτεί. Έχουμε φτάσει στο σημείο, μια χώρα που κάποτε εξήγαγε ζάχαρη σε όλα τα Βαλκάνια, σήμερα να εισάγουμε ζάχαρη. Αυτή είναι η λογική. Η λογική της αποεπένδυσης, η λογική της αποβιομηχάνησης, η λογική του ξεπουλήματος. Εμείς λοιπόν έχουμε δεσμευθεί απέναντι στους εργαζόμενους ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου η χώρα να αποκτήσει ξανά στα πλαίσια της παραγωγικής ανασυγκρότησης αγροτική βιομηχανία, μεταποιητική. Και τα εργοστάσια ζάχαρης για μας είναι ένας, αν θέλετε, μία περίπτωση από τις πολλές όπου η χώρα θα μπορούσε να έχει και επάρκεια και εξαγωγική δυναμική. Όπως καλά ξέρετε όμως, το θέμα αυτό είναι συνδεδεμένο και με τις τράπεζες. Άπτεται δηλαδή και τη συνολικότερη συζήτηση με το πώς οι σήμερα συστημικές τράπεζες με τις διοικήσεις τους λειτουργούν προς όφελος
της οικονομίας και παρέχουν ρευστότητα σε αναπτυξιακές δραστηριότητες ή όχι. Συνεπώς, η απάντησή μου είναι ναι, αποτελεί προτεραιότητα, η οποία όμως η υλοποίησή της θα συναρτηθεί από την υλοποίηση του συνολικού μας σχεδίου για το δημόσιο έλεγχο τραπεζικού συστήματος και για την έναρξη των διαδικασιών της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Ο κύριος Ηλιάδης από τη Μακεδονία. Ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγες ημέρες εδώ από τη ΔΕΘ, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και Αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, δήλωσαν ξεκάθαρο ότι εντός του προσεχούς διαστήματος θα ολοκληρωθεί η ενεξελίξη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού Λιμένου Θεσσαλονίκης. Γνωρίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί με την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Σας ρωτώ λοιπόν, σε περίπτωση που αναλάβετε τη διακυβέρνηση, εάν θα ακυρώσετε αυτή την ιδιωτικοποίηση, θα πράξετε το ίδιο και σε άλλες ανάλογες ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες επίκυνται, όπως ας πούμε της ΔΕΗ, ή έχουν ήδη γίνει όπως του ΟΠΑΠ? Και τέλος, επιτρέψτε μου και κάτι για την ΕΙΑΘ, μια και είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Μετά την διαφαινόμενη ματέωση του εγχειρήματος ιδιωτικοποίησης της ΕΙΑΘ, φαίνεται ότι η κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο συγχώνευσης με την ΕΙΔΑΠ. Θα σας έβρισκε σύμφωνο κάτι τέτοιο? Ευχαριστώ. Η κυβέρνηση υπέστη μια πολύ μεγάλη ήττα στο θέμα της ΕΙΑΘ. Η ήττα της έχει να κάνει με τη μεγάλη κινητοποίηση του λαού της Θεσσαλονίκης, τη μεγάλη συμμετοχή στο δημοψήφισμα, ένα συντριπτικό όχι στην ιδιωτικοποίηση του δημόσιου αγαθού που είναι το νερό. Πλέον διαμορφώνεται ένα μεγάλο κίνημα πανελλαδικό για την προστασία των δημόσιων αγαθών, είτε αυτό έχει να κάνει με το νερό, είτε έχει να κάνει με την ενέργεια, είτε έχει να κάνει με το δημόσιο χώρο και τους αιγιαλούς. Πρέπει να σας πω ότι εκπλαγήκαμε θετικά από την μεγάλη ανταπόκριση των κοινωνικών φορέων και πολιτικών συλλογικοτήτων στις προσκλήσεις για συμπόρευση στα δύο μεγάλα θέματα της καλοκαιρινής περίοδου, της ΔΕΗ, όπου η κυβέρνηση με ένα ακόμα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα προσπάθησε να αποφύγει την συζήτηση σε σχέση με το αίτημα πέραν των 120 βουλευτών για δημοψήφισμα για το θέμα της ΔΕΗ. Την ίδια μεγάλη ανταπόκριση είχαμε ιδίως και από τις τοπικές κοινωνίες για το θέμα των αιγιαλών. Για το θέμα του νερού έχουν ήδη κινητοποιηθεί τοπικές κοινωνίες και νομίζω ότι το αποτέλεσμα αυτό και σε συνδυασμό με την στάση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι μια μεγάλη νίκη για τους πολίτες, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης. Ψάχνουν να βρουν τρόπους. Είναι βέβαιο όμως ότι αυτούς τους τρόπους, όσους τρόπους και να βρούνε, η λαϊκή βούληση θα είναι απέναντί τους. Και όταν είναι απέναντί τους στην πλειοψηφία του λαού, όποιες δυνατότητες ψάχνουν να βρουν για να ξεφύγουν, δεν πρόκειται να τα καταφέρουν. Εμείς λοιπόν δεν συμφωνούμε καθόλου με αυτή τη συγχώνευση και πιστεύουμε ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού δεν θα προχωρήσει στην πατρίδα μας. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σας ερώτημα, εμείς θα επανεξετάσουμε κάθε σύμβαση. Και θα την επανεξετάσουμε όχι εμείς, η Ελληνική Βουλή, με κριτήριο το δημόσιο συμφέρον. Κάθε σύμβαση η οποία βρίσκεται σε σύγκρουση με το δημόσιο συμφέρον δεν θα διστάσουμε να την ακυρώσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που σας λέμε είναι το εξής. Η ιστορία της ΔΕΗ, η υπόθεση της ΔΕΗ είναι εν εξελίξη. Μπορεί να ψηφίστηκε ένας νόμος, αλλά από την ψήφιση μέχρι την υλοποίηση έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Θεωρούμε ότι δεν θα υλοποιηθεί το σχέδιο κρίσιμο, στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, εκποίησης ενός μεγάλου μέρους της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, το σχέδιο για τη λεγόμενη μικρή ΔΕΗ. Και πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα υλοποιηθεί όχι μόνο γιατί θα είναι σύντομος ο χρόνος των πολιτικών εξελίξεων και δεν θα προλάβει να υλοποιηθεί, αλλά κυρίως διότι έχει ήδη δημιουργηθεί ένα πλειοψηφικό μπλοκ δυνάμεων που αφορά και την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς
και τους εργαζόμενους και τους πολίτες που θα αποτρέψει αυτή την προοπτική. Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος γι' αυτό. Ο κύριος Ρούμπους από τα ΑΠΕ. Κύριε Πρόεδρε, από εδώ. Αν πάνε τα πράγματα όπως τα θέλετε εσείς και πάρετε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, έχετε μέσα σας φτιάξει το κυβερνητικό σχήμα, αν θα είναι μεγάλο, μικρό, θα καταργήσετε ή θα ιδρύσετε νέα υπουργεία, ποια θα είναι αυτά, ποιος θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών, για παράδειγμα, εξωτερικών άμυνας, είναι εδώ μαζί μας ή θα είναι έκπληξη. Κύριε Ρούμπο, θέτετε υποψηφιότητα για κάποια θέση? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε διατυπώσει και συλλογικά επεξεργαστεί μια στάση αρχής που αφορά ένα ευέλικτο κράτος, μια ευέλικτη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, και άρα μια ευέλικτη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση πρέπει να έχει και ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό κυβερνητικό σχήμα. Από εκεί ξεκινάει. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ως εκ τούτου, το επόμενο κυβερνητικό σχήμα θα πρέπει να χειριστεί αυτή την έκτακτη ανάγκη. Άρα το σχήμα του, η μορφή του σχήματος αυτού θα είναι τέτοια ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις έκτακτες περιστάσεις. Αυτό το έκτρωμα των 50 τόσων υπουργών και υφυπουργών χωρίς αρμοδιότητες και αναπληρωτών υπουργών για να καλύψουν τις ανάγκες των συσχετισμών ανάμεσα στα κόμματα, εφευρίσκουν θέσεις χωρίς καμία αξία και με μόνο κόστος για τον ελληνικό λαό, θα τελειώσει. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όμως, και αυτό θέλω να... σε αυτό θέλω να επιμείνω, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για των συμμάχων του θα είναι μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Ως εκ τούτου, κύριε Ρούμπο, δεν ξέρω αν θέτεται υποψηφιότητα για το κυβερνητικό σχήμα, αλλά σίγουρα εκπλήξεις θα υπάρχουν. Ο κύριος Τζίμας από την Καθημερινή. Πριν από λίγες μέρες, και ενώ το ευρύτερο περιφερειακό περιβάλλον από την Ουκρανία έως το Ιράκ, τη Συρία και την Λωρίδα της Γάζας φλέγεται, και στην άλλη πλευρά του Αιγαίου υπάρχει πάντα το απρόβλεπτο που χαρακτηρίζει την πολιτική της Τουρκίας, ο υπεύθυνος του τομέα άμυνας του κόμματός σας, ο κύριος Ρίτσας, ήγηρε στη δημόσια συζήτηση θέμα αναγκαιότητας συμμετοχής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις τόσο από την κυβέρνηση αλλά και από άλλες πλευρές. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, εάν κατά το ΣΥΡΙΖΑ το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία στην οποία πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς ή ένας ιμπεριαλιστικός, επιθετικός, πολεμικός μηχανισμός, μια λυκοσυμμαχία ίσως κατά κάποιες από τις συνιστώσεις, από την οποία είναι στα σχέδιά σας να αποσύρετε τη χώρα. Κύριε Τζίμα, εμείς δεν αλλάζουμε θέση σαν τα πουκάμισα. Η εκτίμησή μας ήταν και παραμένει ότι στις νέες διεθνείς ισορροπίες ενός πολυπολικού κόσμου ο σχηματισμός αυτός, ο στρατιωτικός σχηματισμός που αφορά μία παρελθούσα εποχή, την εποχή του ψυχροπολεμικού πολέμου, του ψυχρού πολέμου, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Πρέπει να υπάρξουν νέοι θεσμοί που θα αναλάβουν το ρόλο της εποπτείας, της σταθερότητας, της ασφάλειας και της διεθνούς ειρήνης. Δείτε για παράδειγμα πώς χειρίστηκε το ΝΑΤΟ κρίσιμες υποθέσεις για την παγκόσμια ειρήνη, όπως τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, στη Συρία. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η θέση αρχής, η αξιακή μας θέση δεν αλλάζει. Σε ό,τι αφορά δε τις τρέχουσες εξελίξεις, πιστεύουμε ότι αυτές δεν πρέπει να διαχειριστούν από τον ΝΑΤΟ, αλλά από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, από τον ΟΑΣΕ. Από εκεί και πέρα, το ποιος προσπαθεί με έναν επικοινωνιακό και κουτοπώνυρο τρόπο να ανοίξει ζητήματα, αφήστε το, δεν τα άνοιξε ο Δρίτσας. Το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης για να καλύψει τις δικές του αστοχίες
και τη δική του αδράνεια στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, διότι την ίδια στιγμή που τεράστια θέματα που αφορούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή ανοίγουν, η θέση και η στάση μας στα διεθνή φόρα και στο ΝΑΤΟ που η χώρα συμμετέχει είναι η θέση και η στάση που ακολουθείται από το δόγμα ότι που είναι ισχυρή. Είμαστε η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Δεν μας δίνει κανένα σημασία. Εμείς λοιπόν λέμε, οι θέσεις μας παραμένουν, δεν αποτελεί η προτεραιότητά μας στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, της ευρύτερης αποσταθεροποίησης, η έξοδος της Ελλάδας από τον ΝΑΤΟ. Αλλά να σας πω και κάτι, κύριε Τζίμα. Την Ελλάδα τον ΝΑΤΟ δεν την έβγαλε η αριστερά. Ούτε ο Παπανδρέου. Κωνσταντίνος Καραμαλής την έβγαλε. Όταν συνειδητοποίησε ότι η συμμετοχή της εκεί βρίσκεται σε σύγκρουση με τα εθνικά συμφέροντα. Εμείς λοιπόν θα κινηθούμε με βάση τις αξίες και τις αρχές μας, αλλά και με βάση την ανάγκη να διασφαλίσουμε σε κάθε στιγμή τα εθνικά μας συμφέροντα. Η Ελλάδα θα είναι μια χώρα που εχθροί και αντίπαλοι θα την υπολογίζουν. Και βεβαίως θα είναι μια χώρα που θα προσπαθεί να μην έχει αντίπαλους, να έχει, εχθροί και φίλοι θα την υπολογίζουν. Αλλά βεβαίως πιστεύουμε και θέλουμε να είναι μια χώρα που θα παίζει καθοριστικό ρόλο στο να γεφυρώνει αντιθέσεις. Μια χώρα που να παίζει καθοριστικό ρόλο στη γεφύρωση των αντιθέσεων στη Μέση Ανατολή, στον αραβικό κόσμο. Άρα μια χώρα που θα έχει περισσότερους φίλους παρά εχθρούς. Με αυτή την έννοια θέλω να επισημάνω ότι σε τόσο κρίσιμα ζητήματα και σε μια περίοδο αστάθειας και γεωπολιτικής ρευστότητας δεν πρέπει να παίζουμε επικοινωνιακά παιχνίδια. Ο κύριος Μακρυγιάννης θα το πρώτο θέμα. Χαίρετε κύριε Πρόεδρε. Εδώ, κύριε Πρόεδρε, από εδώ. Λοιπόν, να επανέλθω λίγο στο θέμα του χρέους. Ξέρετε, η κουβέντα που γίνεται πολλές φορές, ακούω ερωτήσεις, απαντήσεις, ακούω τοποθετήσεις από διάφορες πλευρές, είναι λίγο θεωρητική, ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Μιλούμε για προθέσεις, υπολογισμούς και διάφορα άλλα. Υπάρχουν όμως πρακτικά παραδείγματα για τη συμπεριφορά των δανειστών, όπως είναι η Κύπρος. Πρόσφατα, λοιπόν, η Τρόικα διαφώνησε με 6 νομοσχέδια που κατέθεσε η κυβέρνηση της Κύπρου και τα επέστρεψε πίσω. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης τα έβαλε στην ουσία στην άκρη. Ρωτώ λοιπόν εγώ, αν αύριο ψηφίσετε ένα νομοσχέδιο για την επαναφορά του κατώτατου μισθού, που είναι και μια ιδιοληψία των νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων, έτσι, και του Βερολίνου κτλ. Δεν είναι ένα μέτρο ασχέτως δημοσιονομικού περιεχομένου, δεν είναι ένα μέτρο ουδέτερο. Λοιπόν, ψηφίστε αυτό το νομοσχέδιο και σας πάρουν τηλέφωνο. Σας πούν από την Τρόικα, σας πει η Μέρκελ. Πάρτε το πίσω. Βάλτε το στην άκρη. Αλλιώς δεν θα σας βοηθήσουμε στα 22 δις τοκοχρεωλήσια που υπάρχουν το 2015 ή τα 13 που υπάρχουν το 2016. Γιατί πρέπει το, πέρα από τους τόκους, υπάρχει και το κεφάλαιο το οποίο πρέπει να εξυπηρετηθεί. Τι θα κάνετε, θα βάλετε εκεί κόκκινη γραμμή, θα πείτε, αδιαφορείτε, θα κάνετε μονομερείς ενέργειες σε αυτό το θέμα, θα αρνηθείτε δηλαδή αυτό τον εκβιασμό. Και τα όσα, θα ήθελα και πιο συγκεκριμένα, τα χθεσινά που ανακοινώσατε δεν είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όλο το πρόγραμμα είναι τα πρώτα μέτρα, έτσι. Παρακολουθώ τον κύριο Τραγασάκη με ιδιαίτερη προσοχή όταν τα ανακοινώνει ή λέει διάφορα επ' αυτού που είναι υπεύθυνος του προγράμματος. Αυτά τα πρώτα μέτρα, πολλά από τα οποία θα τα έκανε και η Αρχιεπισκοπή εδώ που τα λέμε. Ναι, αν είχε κάποια μέσα θα τα έκανε, πάντως έχει πρόθεση και τα κάνει ορισμένα από αυτά, θα συνεργαστείτε και μαζί της. Λοιπόν, γι' αυτό όπως είπατε, αυτά που ανακοινώσατε χθες αποτελούν κόκκινη γραμμή, δηλαδή ότι πίσω από αυτό δεν πάω και ό,τι θέλει ας γίνει. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρον ερώτημα, κύριε Μακρυγιάννη.
σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος του. Θέλω να θυμίσω κάτι. Αύξηση του κατώτατου μισθού έγινε στη Γερμανία και ήταν προϋπόθεση της προγραμματικής συμφωνίας ανάμεσα στο κόμμα της κυρίας Μέρκελ και στο S5. Δεν ξέρω να υπήρξε καμία απειλή ότι η Γερμανία θα βγει έξω από το ευρωπαϊκό πλαίσιο επειδή αύξησε το κατώτατο μισθό. Αυτές οι απόψεις και οι ιδεολειψίες ότι με την εσωτερική υποτίμηση και τη μείωση του κατώτατου μισθού θα βγούμε από την κρίση ξεπερνιούνται σε όλη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ρεύμα σε όλη την Ευρώπη αλλαγή συσχετισμού σε σχέση με τις ιδεολειψίες τις μνημονιακές. Ποιος θα βγάλει τη χώρα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο επειδή εμείς τη στοιχιζόμαστε με μια συζήτηση που υπάρχει σήμερα σε όλη την Ευρώπη? Επειδή ο κ. Σαμαράς με την άλλη πλευρά είναι πίσω από την κυρία Μέρκελ. Πίσω από την κυρία Μέρκελ, στην άλλη όχθη του ποταμού. Ας είμαστε σοβαροί. Ας είμαστε σοβαροί. Ας κοιτάξουμε τι γίνεται σήμερα γύρω μας. Βγαίνουνε ένας-ένας θεσμικοί παράγοντες και παραδέχονται ότι στην Ελλάδα έγινε λάθος. Θα αποτιμηθεί αυτό το λάθος. Λάθος στους πολλαπλασιαστές, λάθος στον υπολογισμό της ύφεσης. Θα αποτιμηθεί αυτό το λάθος. Ή θα συνεχίζουμε να κάνουμε το λάθος, να το διαπράττουμε. Βέβαια το ερώτημά σας είναι εύλογο. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο ερώτησε και η κυρία Κεχαγιά και της απάντησα. Η λογική του κάποια στιγμή να υπάρξει μια διαλαξία από την πλευρά των εταίρων και να φτάσουμε στα άκρα είναι μια λογική που πρέπει να μας απασχολεί. Ο κίνδυνος μάλλον, όχι η λογική. Το σενάριο του κινδύνου πρέπει να μας απασχολεί όλους. Απασχολεί τον κύριο Σαμαρά. Τον απασχολεί. Εμάς μας απασχολεί. Αλλά ξέρετε κάτι. Εμείς έχουμε μια συνολική λογική στο πρόγραμμα που καταθέσαμε και πολύ σωστά είπατε. Το πρόγραμμά μας δεν είναι αυτό που είπαμε χθες, δεν είναι αυτό που θα θέλαμε, είναι αυτό που μπορούμε. Έχει μια αντίληψη, μια λογική. Κόκκινη γραμμή η ανθρωπιστική κρίση, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας. Δεν διαπραγματευόμαστε σε αυτή τη χώρα θα κυκλοφορούν φτωχοί και πεινασμένοι στους δρόμους. Δεν το διαπραγματευόμαστε αυτό. Και θα πεθαίνουν επειδή θα κόβεται το ρεύμα. Δεν το διαπραγματευόμαστε αυτό. Με κανένα δεν το διαπραγματευόμαστε. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια λογική επανεκκίνησης. Αν υπάρχει κάποιος άλλος που έχει μια άλλη λογική, ότι μπορεί να επανακινηθεί η οικονομία με μειώσεις μισθών, ας μας το πει. Ας μας το πει. Όταν εγώ τα λέω αυτά στα διεθνή φόρα, δεν σηκώνεται κανένας να μας πει ότι αυτά που λες βγάζουν τη χώρα από την Ευρώπη. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλοί που λένε, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι αυτά που λες είναι αξιοποιήσιμα, έχουν ιρμό, έχουν λογική, έχουν βάση, οφείλουμε να τα συζητήσουμε. Όταν τα είπα στον Ντράγκη, δεν μου είπε σίγουρα και φύγει από το τραπέζι, διότι αυτά που λες θα σας κόψουμε τη χρηματοδότηση. Και του είπες και πιο πολλά. Και εν πάση περιπτώσει να σας πω και κάτι. Του είπα και πιο πολλά από όσα είπα χθες εδώ. Ο κύριος Κοτρότσος από το Άξιον 24. Ευχαριστώ κύριε και πρόσωπο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επιμείνω λίγο περισσότερο στις προϋποθέσεις που απαιτούνται κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι κάποιες από αυτές ήδη τις έχετε περιγράψει και στη χθεσινή ομιλία σας, για την εφαρμογή αυτού του όντως εντυπωσιακού και φιλόδοξου προγράμματος εθνικής ανασυγκρότησης που διατυπώσατε χθες. Πρώτη προϋπόθεση, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, είναι αυτό που εμφατικά είπατε χθες, να κατακτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές αυτοδυναμία. Διακρίνω μάλιστα ότι προϊόντος του χρόνου, το τελευταίο χρονικό διάστημα, η φρασιολογία και οι δικοί σας αλλά και των κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ μετατοπίζεται από αυτό που λέγατε παλαιότερα κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το επαναλάβατε μάλιστα και χθες και σήμερα αρκετές φορές εσείς. Ερώτηση λοιπόν πρώτη. Εάν δεν κατακτήσει την αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ, είστε πρώτο κόμμα με ικανή διαφορά, αλλά δεν έχετε την αυτοδυναμία. Το πρόγραμμα αυτό που παρουσιάσατε αναθεωρείται, μένει στην άκρη ή έχετε σκοπό να προκαλείτε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι ότου κατακτήσετε την αυτοδυναμία και θέσετε σε εφαρμογή αυτό το πρόγραμμα που λέτε.
Ερώτηση δεύτερη. Έχει να κάνει πάλι πάνω στο ίδιο θέμα. Δεν είναι δεύτερη ερώτηση, είναι η ίδια ερώτηση. Λοιπόν, επίσης απαιτείται για την εφαρμογή του προγράμματος μία συνένεση, μία συμφωνία των δανειστών σε ορισμένα επιμέρους στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, είπατε ότι στα 9 δις κοστολόγηση του προγράμματος, περίπου αν θυμάμαι καλά 3 δισεκατομμύρια ευρώ, προέρχονται και για την Δημόσια Αναπτυξιακή Τράπεζα και όλα αυτά, προέρχονται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ήδη η κυβέρνηση, θυμάστε πολύ καλά, ότι και ο κύριος Τουρνάρας είχε πει ότι θα ήθελε να αξιοποιήσει τα χρήματα αυτά και του ελέγχθη από τους δανειστές και από τον Μάριο Ντράγκη ότι αυτά τα χρήματα μένουν σαν μαξιλαράκι για πιθανή ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Εκεί λοιπόν θα προκληθούν, κατά τη γνώμη μου, ανάγκες πολιτικών συγκρούσεων. Μέχρι πού θα φτάσετε και αν αρνήσεις αυτού του τύπου όπως για τα 3 δις του τούχου σου, αναθεωρούν τελικά αυτό το πρόγραμμα που ανακοινώσατε. Ευχαριστώ. Τώρα έχετε βάλει μια σειρά ερωτημάτων. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Είμαι άμαθος στις συνεντεύξεις γι' αυτό. Πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα είναι αυτά και πρέπει να απαντηθούν. Αλλά δώστε μου λίγο χρόνο να τα απαντήσω. Σχετικά με το πρώτο πολιτικό. Κοιτάξτε, εμάς δεν μας αρέσει και να μιλάμε για τον όρο αυτοδυναμία, διότι είναι ένας παροχημένος όρος, αφορά κάποιες άλλες εποχές. Κυβερνήσεων που, εν πάση περιπτώσει, είχαν αυτοδυναμία στην Βουλή, αλλά στην πραγματικότητα βρισκόντουσαν μακριά από την εκπροσώπηση των επιθυμιών της πλειοψηφίας των πολιτών. Εμείς μιλάμε για την ανάγκη να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ΣΥΡΙΖΑ και τους συμμάχους του. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές αυτές, ελπίζω τουλάχιστον, με ψηφοδέλτια που θα φορμώ τα μέλη του, θα έχει και συνεργασίες. Θα επιδιώξουμε συνεργασίες. Θα ανοίξουμε τα ψηφοδέλτιά μας, ούτως ώστε να η διεύρυνση αυτή, δεν θα γίνουμε πλυντήριο, αλλά η διεύρυνση αυτή να αντιστοιχεί στην επιθυμία σήμερα της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού για τη μεγαλύτερη δυνατή εκλογική νίκη που θα δώσει και ένα ισχυρό μήνυμα στην Ευρώπη, ξέρετε. Αλλιώς πας να διαπραγματευτείς με 26%, αλλιώς με 36% και 38% και 40%. Επιδιώκουμε την πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, κύριε Κοντρότσου, κατά τα ψέματα. Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση ίσως είναι η πιο πολλωμένη εκλογική αναμέτρηση που έχει δει ο τόπος τελευταία χρόνια και είναι λογικό. Στην πραγματικότητα θα συγκρούονται δύο αντιλήψεις, δύο λογικές. Αυτή που θα λέει συνεχίζουμε να αργοπεθαίνουμε και αυτή που θα λέει πάμε να διαπραγματευτούμε. Να πετύχουμε μια προοπτική βιώσιμη για τον τόπο. Αυτές οι προοπτικές, αυτές οι αντιλήψεις θα συγκρούονται. Και όποιος θα είναι ανάμεσα, συνήθως όποιος πατάει σε δύο βάρκες πέφτει στο νερό. Βεβαίως, εμείς θα επιδιώξουμε συνεργασίες με πολιτικές δυνάμεις, είτε είναι εντός Βουλής είτε εκτός Βουλής, και μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, ακόμα και αν έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Ακριβώς διότι γνωρίζουμε ότι ο δρόμος που μας περιμένει είναι δύσβατος και θέλουμε την ευρύτερη δυνατή συνεργασία και συμφωνία για να πετύχουμε. Δεν μπορούμε όμως να συνεργαστούμε σε καμία περίπτωση με αυτούς που μας οδήγησαν στον κρεμό. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να συνεργαστούμε με αυτούς που θα βρίσκονται στην άλλη πλευρά του, στον άλλο πόλο, στην άλλη πλευρά της όχθης. Εάν λοιπόν έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που δεν μας δίνει την αυτοδυναμία, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα, το περιθώριο, στη βάση του προγράμματός μας να υπάρξουν συγκλήσεις με δυνάμεις, αν βρίσκονται στη Βουλή, που εν πάση περιπτώσει βρίσκονται στην άλλη πλευρά της όχθης, στην από εδώ πλευρά, σε αυτήν που λέει πάμε να διαπραγματευτούμε και όχι πάμε να υλοποιήσουμε το μνημόνιο, θα τις επιδιώξουμε. Εάν δεν υπάρχει αυτό, αναγκαστικά θα πάμε σε επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Γι' αυτό και πρέπει να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας και οι πολίτες που μας ακολουθούν. Συγκυβέρνηση με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο εμείς δεν θα κάνουμε, κύριε Κοντρότσο. Ούτε πρόκειται να μας τυλίξουν εμάς σε μια κόλλα χαρτί.
να υπογράψουμε εμείς συμφωνητικά για να γευτούμε ορισμένες ώρες την γλύκα της εξουσίας. Δεν είμαστε από αυτό, εμείς είμαστε από άλλο ανέκδοτο. Έρχομαι τώρα στα άλλα θέματα που είπατε και είναι εξίσου σημαντικά. Μιλήσατε για το κοστολογημένο μας πρόγραμμα και ειδικότερα αναφερθήκατε στο σκέλος που αφορά τον προσανατολισμό, την κατεύθυνση του χρηματικού αποθέματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τον δανεισμό της χώρας στο τάφι σίγμα. Έναν δανεισμό 50 δισεκατομμυρίων ευρώ στο σύνολο που θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Έναν δανεισμό που με βάση τις υποχρεώσεις της χώρας αφορά την εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Γι' αυτό και, ξέρετε, πριν απαντώντας το θέμα των παροχών, ύψωσα τους τόνους. Διότι αυτοί που μιλάνε για παροχές ή είναι αδαείς και δεν καταλαβαίνουν ή έχουν μια πολιτική σκοπιμότητα και λένε παροχές. Πείτε μου εσείς πώς θα εξυγιανθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα αν δεν γίνει μια συντεταγμένη διαδικασία απομείωσης των κόκκινων δανείων. Μπορεί να εξυγιανθεί? Δεν μπορεί. Υπό όποια εκδοχή. Άρα λοιπόν είναι αναγκαίο ένα μέρος αυτών των χρημάτων να πάει σε αυτή την κατεύθυνση. Και εμείς πιστεύουμε ότι ακριβώς επειδή είναι ρεαλιστική και λογική η πρόταση αυτή, θα βρούμε βίκο αότα και θα πείσουμε. Δεν λέμε παράλογα πράγματα. Αυτά τα χρήματα βρίσκονται εκεί. Έχουν δοθεί για αυτό το σκοπό. Και εμείς θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Μου δίνετε βέβαια την ευκαιρία να σας πω ότι αυτό αφορά την διαδικασία της νέας εισάχθειας και την απομείωση των δανείων και τον εποπτικό ενδιάμεσο φορέα. Δεν αφορά την ίδρυση τραπεζών ειδικού σκοπού. Εκεί κάποιος μπορεί να πει, μα εντάξει, αυτά τα χρήματα δεν μπορούμε να στα δώσουμε για να φτιάξει νέες τράπεζες. Εκεί λοιπόν έχουμε σχέδιο. Πιστεύουμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί, καταρχάς να αναβαθμιστεί ο ρόλος των συνεταιριστικών τραπεζών σήμερα. Ξέρετε, το μεγάλο ποσοστό της εσωτερικής οικονομίας Γερμανίας κινείται από συνεταιριστικές τράπεζες. Την ίδια στιγμή που εδώ θέλουν να μας επιβάλλουν να τις κλείσουμε. Να μετατραπεί, μια ιδέα είναι το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, σε αναπτυξιακή τράπεζα. Μια άλλη ιδέα είναι να αξιοποιηθεί ο ρόλος της Τράπεζας Αττικής, που ένα σημαντικό μέρος του κεφαλαίου της είναι το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών, με αφορά και εμένα γιατί είμαι μηχανικός. Και βεβαίως μετά από διάλογο με το Ταμείο μπορεί να βρεθεί αυτή η δυνατότητα να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο η Τράπεζα Αττικής έξω από τις συστημικές τράπεζες, ως δημόσια τράπεζα που θα χρηματοδοτεί, θα δίνει ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Μαθαίνουμε περιέργως ότι ασκούνται πιέσεις ώστε στην ακεφαλοποίηση της Τράπεζας Αττικής να μην έχει, να μην μπει το τσμέδε και να μην έχει, να μην βρίσκεται υπό τον δημόσιο έλεγχο και αυτή η τράπεζα, να μπουν άλλοι ξένοι επενδυτές. Μαθαίνουμε τέτοια πράγματα και αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο γίνονται σημεία και τέρατα. Και άραγε εδώ είναι ένα θέμα το οποίο, ειλικρινά, με τις τράπεζες κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και ένας απολογισμός και κάποιοι να λάβουν τις ευθύνες τους για αυτό το έγκλημα που έχει διαπραχθεί αυτά τα χρόνια. Για δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Και σε ό,τι αφορά την απομείωση της αξίας των μετοχών του ελληνικού δημοσίου ήδη στη Eurobank, εμείς μιλήσαμε έγκαιρα στη Βουλή και είπαμε ότι δεν μπορεί να φτιάχουν νόμους για να δημιουργούν ασυλία για επιλογές που εκ των προτέρων έχουν πάρει, που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον. Και μάλιστα μιλήσαμε με βαριά λόγια, αν θυμάστε. Μιλήσαμε για την κακουργηματική πράξη. Και κλείνω λέγοντάς σας ότι το πρόγραμμά μας, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα πρόγραμμα που στο ένα σκέλος είναι αδιαπραγμάτευτο και αφορά την ανάγκη η κοινωνία να σταθεί όρθια, αφορά το σκέλος της αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης, κοστολογημένο,
γύρω στο 1.862, αν δεν κάνω λάθος, εκατομμύρια. Θα το δώσουμε στη δημοσιότητα, είπαμε για 2 δις. Το πρόγραμμά μας αφορά την κατεύθυνση πόρων από υπάρχοντες πόρους στο ΕΣΠΑ και στο ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ για την αντιμετώπιση της ανεργίας και για την νέα συσάχθεια και την διαγραφή μεγάλου μέρους, την απομείωση μεγάλου μέρους των κόκκινων δανείων. Το πρόγραμμά μας αφορά όμως και παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση, την άρση της καταστολής στην πραγματική οικονομία, που μπορεί να δώσει πνοή, προοπτική, να ξανακινηθεί η οικονομία, να πάρει μπρος. Στο ερώτημα αυτά αρκούν, λέω όχι, γι' αυτό και η διαπραγμάτευση είναι κρίσιμη, γι' αυτό και είναι κρίσιμο να υπάρξει μια βιώσιμη λύση για την Ελλάδα και για τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας σε σχέση με το χρέος και σε σχέση με τις αναγκαίες ευρωπαϊκές δημόσιες επενδύσεις για να ξαναπάρει μπρος η οικονομία. Η κυρία Καντώνα από την Contra News, το Contra Channel. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Αν υποθέσουμε ότι γίνονται εκλογές και σχηματίζεται κυβέρνηση και βέβαια κατ' επέκταση και εσείς γίνετε πρωθυπουργός, θα ήθελα να μας πείτε 2 πράγματα που θα πείτε στο πρώτο σας τετατέτ με την κυρία Μέρκελ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι τετατέτ ή αν θα γοητευτεί η κυρία Μέρκελ ή θα γοητευθώ εγώ από την παρουσία της. Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά όμως είναι το εξής. Εμείς θα λειτουργήσουμε και θα παρεύουμε θεσμικά. Εγώ, ξέρετε, δεν θα πάω να παίξω το ρόλο του κύριου Σαμαρά. Να πάω να τη συναντήσω για να την πείσω για επίοικια. Εγώ θα πάω στο Σύνοδο Κορυφής. Εκεί όπου έχουμε ισότιμο ρόλο και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όποιος και να είναι, και η κυρία Μέρκελ. Δεν θα αναγνωρίσω εγώ στην κυρία Μέρκελ τη δυνατότητα να δείξει επίοικια και ίκτο στην Ελλάδα, στη Σύνοδο Κορυφής. Εκεί όπου θα επιδιώξουμε συμμαχίες και με μια σειρά άλλους πρωθυπουργούς εξίσου ισότιμους με την κυρία Μέρκελ. Διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη δεν θεωρούμε εμείς ότι έχουμε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Ότι η ιδιοκτήτρια είναι η κυρία Μέρκελ και εμείς ενοικιαστές, που θα μας κάνει και έξωση. Αυτή είναι η διαφορά της φιλοσοφίας και της λογικής της δικής μας. Και αυτή είναι και η διαφορά, αν θέλετε, μου λένε τι θα κάνεις με την Τρόικα. Ποια Τρόικα? Ποια Τρόικα? Δεν υπάρχει Τρόικα. Πηγαίνετε παντού στην Ευρώπη. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε ολόκληρη επιτροπή για να αναδείξει το θεσμικό ασυμβίβαστο της ύπαρξης ενός μορφώματος που δεν έχει καμία νομιμοποίηση μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Θα πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να κάτσει στο τραπέζι με κάποιους, δεν θέλω να τους υποτιμήσω τους ανθρώπους, αλλά εν πάση περιπτώσει εκπροσώπους και υπαλλήλους οργανισμών που δεν έχουν θεσμική νομιμοποίηση. Εμείς αναγνωρίζουμε το Συμβούλιο Κορυφής, εμείς αναγνωρίζουμε την Κομισιόν, εμείς αναγνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τους θεσμικούς εταίρους, το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο η χώρα έχει ισότιμη συμμετοχή. Και εκεί θα πάμε εμείς να βρούμε λύση και να διεκδικήσουμε λύση. Δεν θα είναι μια αντιπαράθεση Ελλάδας-Γερμανίας. Και μάλιστα, όπως λέω χαριτολογώντας πολλές φορές στο εθνικό στάδιο του Βερολίνου και με διαιτητή στημένο. Όχι. Με διαιτητή τον κύριο Σόιμπλε. Θα είναι μια αντιπαράθεση που από τη μια πλευρά θα έχει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, τις χώρες που έχουν υποστεί δεινά από την εφαρμογή ατελέσφορων αδιέξοδων πολιτικών, και από την άλλη αυτούς που ενδεχομένως να επιμένουν στην διατήρηση κάποιων πολιτικών που είναι αδιέξοδες. Πιστεύω όμως ότι αυτή η διαπραγμάτευση θα έχει αίσιο τέλος. Ο κύριος Τσακίρης από τον Αντένα. Κύριε Πρόεδρε, δίνεται ιδιαίτερο βάρος στο θέμα της διαπραγμάτευσης για το χρέος. Χθες, μάλιστα, στην ομιλία σας είπατε και κάτι άλλο, επαναλάβατε ότι από την πρώτη μέρα που θα εκλεγείτε κυβέρνηση θα καταργήσετε το μνημόνιο. Σε περίπτωση, λοιπόν, που δεν υπάρξει συμφωνία με τους εταίρους και επέλθει η ρήξη ή σύγκρουση, θα προσφύγετε σε εκλογές ή θα ζητήσετε δημοψήφισμα για τη γνώμη των πολιτών? Και επίσης ήθελα να σας ρωτήσω για ένα θέμα που δεν αναφερθήκατε καθόλου χθες,
που έχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, που είναι το θέμα της μετανάστευσης. Αν ισχύει η δήλωσή σας ότι θα καταγγείλετε το Δουβλίνο 2 και ότι θα δώσετε χαρτιά στους μετανάστες να πάνε στις χώρες που επιθυμούν στην Ευρώπη, σε όσους δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Κύριε Τσακίρη, βλέπω επιμένετε σε αυτές τις τρομολαγνικές εκδοχές, ίσως επειδή ο σταθμός σας έχει ιδιαίτερη παράδοση σε παρουσίαση τέτοιων τρομολαγνικών εκδοχών και μάλιστα παραμονές των εκλογικών αναμετρήσεων. Εν τούτη σας απαντήσω ξανά με τα ίδια επιχειρήματα που απάντησα και πριν. Εγώ όπου σταθώ και όπου βρεθώ στην Ευρώπη τα ίδια λέω και κανείς δεν μου δείχνει το δρόμο της εξόδου. Ίσα-ίσα ανοίγουν πόρτες της συζήτησης και του διαλόγου. Τώρα το πώς θα λειτουργήσουμε και τι θα κάνουμε αν έρθουν δυσκολίες, αν υπάρξουν αντιστάσεις, αν υπάρξουν αντιδράσεις, να έχετε στο μυαλό σας ότι εμείς θα πράξουμε με γνώμονα τη συνείδησή μας και το συμφέρον του ελληνικού λαού, έχοντας πάντα τον ελληνικό λαό συμμέτοχο στις αποφάσεις μας. Η δύναμή μας είναι η στήριξη του ελληνικού λαού, όχι η στήριξη συμφερόντων. Αν χάσουμε αυτή τη δύναμη, δεν είμαστε τίποτα. Όταν έχουμε τον ελληνικό λαό να μας στηρίζει, να μας υποστηρίζει, είμαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε. Το δεύτερο σκέλος, το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό επίσης για μας αποτελεί ένα θέμα διαπραγμάτευσης στην Ευρώπη. Ισχυρή διαπραγμάτευση. Είχα τη δυνατότητα να το συζητήσω και με τον Ιταλό Πρωθυπουργό, τον κύριο Λέτα, όταν το συνάντησα, τον τότε Ιταλό Πρωθυπουργό. Είχα τη δυνατότητα να το θέσω και σε κορυφαίο επίπεδο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για την Προεδρία της Κομισιόν. Νομίζω ότι πια συνειδητοποιούν όλοι πως αυτή η πολιτική των κλειστών συνόρων, η πολιτική της καταστολής είναι μια πολιτική αδιέξοδη, μη αποτελεσματική και οδηγεί την Ευρώπη σε μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Ξέρετε, δεν μπορεί να είναι αποδεκτό Μεσόγειος θάλασσα να μετατρέπεται σε ένα νεκροταφείο ψυχών, είτε στη Λαμπετούσα είτε στο Φαρμακονήσι. Και εδώ χρειάζονται γενναίες αποφάσεις. Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει πρώτα απ' όλα αλληλεγγύη, μοιρασιά του βάρους, ισότιμα. Δεν μπορεί κάποιοι να λένε δικό σας πρόβλημα, κλείστε τα σύνορα, πνίξτε τους, εντάξτε τους στα μπουντρούμια για να γλιτώσουμε εμείς. Δεν είναι έτσι. Και πιστεύω ότι υπάρχουν ευήκοα ότα σε κάθε κατεύθυνση. Πιστεύω ότι σύντομα θα δείτε και διεθνείς πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε για το θέμα αυτό. Αλλά επιμένω και αυτό για μας αποτελεί ένα θέμα ισχυρής και σοβαρής διαπραγμάτευσης με συμμαχίες με τις χώρες της περιφέρειας που έχουν το μεγάλο βάρος αυτή τη στιγμή προκειμένου να υπάρξουν δραστικές ενέργειες και παρεμβάσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίκαιη μοιρασιά της ευθύνης. Επειδή τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, θα παρακαλούσε ερωτήσεις να είναι απόλυτα σαφείς και με ένα σκέλος. Ο κύριος Κακάρας από την Ελευθερία της Λάρισας. Μιας και μιλάτε για την πραγματική οικονομία, βιώνουμε ως χώρα ένα πρόβλημα της εξαγωγής επιστημόνων στο εξωτερικό. Θέλω να αναφερθώ στην εκπαίδευση, ένα ουσιαστικό ζήτημα το οποίο μάλλον διαφεύγει τη συζήτηση της προσοχής γενικότερα, λέω. Και πλέον καταγράφεται μια διαρροή μαθητικού δυναμικού που σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση οδηγεί στην αδυναμία σπουδών και στην απαξίωση της μάθησης. Γιατί να πάρω πτυχίο αφού δεν πρόκειται να βρω δουλειά? Ποια είναι η άποψη σας, πώς θα αναχαιτήσετε αυτό το φαινόμενο και της εξαγωγής αποφύτων, αλλά κυρίως της παραμονής των παιδιών στα σχολεία και της συνέχισης των σπουδών τους? Ευχαριστώ. Πρόκειται για ένα τεράστιο θέμα. Ίσως τη μεγάλη πληγή της χώρας. Το λεγόμενο brain drain, την αιμορραγία μυαλών. Ξέρετε,
να το έχουμε στο νου μας, έχει δυσφημιστεί τόσο το Δημόσιο Πανεπιστήμιο όσο δεν πάει. Παρ' όλα αυτά, αυτό το Δημόσιο Πανεπιστήμιο βγάζει επιστήμονες άξιους, καταρτισμένους, με υψηλό επίπεδο γνώστης και εξειδίκευσης, ώστε να είναι ικανοί άμεσα να βρίσκουν δουλειά, να στελεχώνουν τις αξιότερες επιχειρήσεις και τα ερευνητικά προγράμματα που είναι σε ισχύ σε όλη την Ευρώπη και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και φανταστείτε τι σημαίνει αυτό, το ελληνικό δημόσιο δηλαδή, αν πάμε από την δημοσιονομική πλευρά, πληρώνει τον Έλληνα πολίτη από τότε που θα μπει στο δημοτικό μέχρι τη στιγμή που θα τελειώσει το πτυχίο του ή το μεταπτυχιακό του, έχει ένα κόστος δηλαδή, για να τον παίρνει μετά η Γερμανία, η Φιλανδία, η Σουηδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που δεν έχουν συμβάλει καθόλου σε αυτό το κόστος και δωρεάν να τον εντάσσουν στην παραγωγική τους διαδικασία. Εμείς χάνουμε δηλαδή διπλά αυτόν τον κόσμο, τον χάνουμε από την παραγωγική δική μας διαδικασία. Θέλω όμως να πω πράγματα συγκεκριμένα εδώ. Διότι όλοι διαπιστώνουμε το πρόβλημα, το ζήτημα είναι πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Αν δεν επενδύσουμε ως χώρα στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες, τότε δεν θα μπορέσουμε να ξαναφέρουμε πίσω αυτό το πιο δυναμικό κομμάτι. Και το να επενδύσει κανείς στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην καινοτομία είναι ίσως ένα ευχολόγιο, χρειάζονται δράσεις. Χρειάζεται να ενισχυθεί το ποσοστό του προϋπολογισμού που θα πηγαίνει σε αυτές τις κατευθύνσεις, ιδιαίτερα στην παιδεία, στην έρευνα. Χρειάζεται να συμβάλλουμε όλοι ώστε τα δημόσια πανεπιστήμια που έχουν απαξιωθεί, που τους έχουν συμπεριφερθεί με σκιώτατο τρόπο οι τελευταίες κυβερνήσεις, να τους ξαναδώσουμε αξία, προσανατολισμό. Και βεβαίως χρειάζεται κατά την άποψή μας η επιστροφή στην ανάπτυξη να είναι συνδεδεμένη με νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα είναι στοχευμένες στην έρευνα, στη νέα καινοτομία, στοχευμένες στο να αξιοποιηθεί αυτό το πλούσιο δυναμικό των Ελλήνων επιστημόνων που φεύγει στο εξωτερικό. Είναι ίσως η πιο δύσκολη και η πιο ενδιαφέρουσα κουβέντα και συζήτηση, μια συζήτηση και ένα διάλογο που θέλουμε να τον ανοίξουμε στην ελληνική κοινωνία και θα τον ανοίξουμε, αν θέλετε, το επόμενο διάστημα στις περιφερειακές συσκέψεις που θα κάνουμε για την εξειδίκευση του προγράμματός μας. Εγώ μόνο ένα να σας πω, στη γειτονική Ιταλία, που έχει παρόμοια δημοσιονομικά προβλήματα με τα δικά μας, εξαγγέλθηκαν μέτρα που αφορούν την πρόσληψη των αναπληρωτών καθηγητών και την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος παιδείας, τη στιγμή που στη χώρα μας η μνημονιακή κυβέρνηση του κ. Σαμαρά διώχνει καθηγητές και κλείνει σχολεία. Κάνετε τις συγκρίσεις μόνοι σας. Ο κ. Αποστολάκης από την Ελευθεροτυπία. Εδώ, κύριε Πρόεδρε. Ζητάτε εκλογές χθες και ισχυρή και την ψήφο των πολιτών. Όμως από τις βουλευτικές εκλογές μέχρι τις εθνικές εκλογές μέχρι τις ευρωεκλογές χάσατε γύρω στους 300.000 ψηφοφόρους και τα ποσοστά σας, από ό,τι φαίνεται, με τα ποσοστά αυτά δεν πείθετε, δεν ανεβαίνουν τα ποσοστά σας. Πώς θα αντιστρέψετε αυτό το κλίμα ώστε να κερδίσετε τον κόσμο, να το φέρετε κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ και να ψηφίσει και στο σύντομο διάστημα που είναι να γίνουν οι εκλογές και πού τις τοποθετείτε αυτές τις εκλογές, πριν τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα. Ευχαριστώ. Κύριε Αποστολάκη, καταρχάς να σας πω ότι πάντοτε στις ευρωπαϊκές εκλογές, και ξέρετε και εμείς κάνουμε αυτό το λάθος, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι ένα κόμμα που έχει προφανώς την ιστορία του, αλλά σήμερα δεν είναι πια το κόμμα των ευρωπαϊκών εκλογών, το μικρό κόμμα που στις ευρωπαϊκές εκλογές έπαιρνε μεγαλύτερα ποσοστά από τις εθνικές. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να το αντιμετωπίζετε και εσείς και εμείς ως μεγάλο κόμμα. Στην ιστορική ανασκόπηση των ευρωπαϊκών εκλογικών αναμετρήσεων, πάντοτε τα κόμματα που διεκδικούν εξουσία, τα μεγάλα λεγόμενα κόμματα, είχαν απώλειες. Πάντοτε. Και σε ψήφους και σε ποσοστά. Δείτε όλες τις αναμετρήσεις.
Είναι δηλαδή με μία έννοια η αναμέτρηση των ευρωπαϊκών εκλογών, αυτό που λένε δεν μ' αρέσει ο όρος, ας το χρησιμοποιήσω πιο χαλαρή η αναμέτρηση. Διότι γνωρίζει ο πολίτης ότι δεν ψηφίζει με το κριτήριο ποιος θα είναι την επόμενη κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, είχαμε μια εξαιρετικά σημαντική, εξαιρετικά σημαντικό και ιστορικό, θα έλεγα εγώ, γεγονός. Για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου, σε μια εκλογική αναμέτρηση εθνικής εμβέλειας, ένα κόμμα της αριστεράς και μάλιστα της ριζοσπαστικής αριστεράς έρχεται πρώτο με 4 μονάδες διαφορά από το κυβερνών κόμμα. Και αυτό έκανε αίσθηση όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Προφανώς λοιπόν στην απάντησή σας είναι ότι εμείς ευελπιστούμε και τον αριθμό των ψήφων και τα ποσοστά μας να τα πολλαπλασιάσουμε εν ώψη της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης, της πιο κρίσιμης. Γι' αυτό και κινούμαστε στην κατεύθυνση της εξειδίκευσης του προγράμματός μας, της επαφής μας με την κοινωνία, της κινητοποίησης των πολιτών. Και αν θέλετε, γι' αυτό πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα δείτε, και ήδη το βλέπετε, και σε δημοσκοπικό επίπεδο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια δυναμική, όχι απλά νίκης, αλλά μια δυναμική θριάμβου εκλογικού. Το αν αυτό θα επιτευχθεί ή όχι, εδώ λοιπόν είναι η ευθύνη των πολιτών. Χθες, όπως είπα, δεν μοιράσαμε υποσχέσεις, μοιράσαμε ευθύνη. Ο κύριος Τελίδης από το Έθνος. Έχουν περάσει πάνω από 2 ώρες και είμαστε αρκετά κουρασμένοι, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, έχουν ρωτηθεί όλα σχεδόν. Να ρωτήσω κάτι για τους δημόσιους υπαλλήλους. Η κυβέρνηση προχωράει εδώ και καιρό στον έλεγχο των τίτλων για τους διορισμούς των δημοσίων υπαλλήλων. Τελευταία επίσης προχωράει στον έλεγχο όλων των φακέλων, όλων των στοιχείων για τις μετατροπές των συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Εκεί υπάρχουν συνδικαλιστικές ηγεσίες οι οποίες είναι κοντά σε εσάς. Αναφέρω παραδείγματος χάρη την ΠΟΕΟΤΑ, οι οποίες αντιδρούν έντονα σε αυτό το θέμα. Έχουν στείλει μάλιστα και στους δημάρχους μια επιστολή με την οποία ζητούν να μην συνενέσουν σε αυτόν τον έλεγχο. Επίσης, είχαμε εργαζόμενους μέσα στη βδομάδα που πήγανε στους επιθεωρητές δημόσιας, στους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης και διαμαρτυρήθηκαν, κάναν μια συγκέντρωση. Μιλήσατε πριν και από εκεί. Συγγνώμη, για να καταλάβω, μιλάτε για τη διαδικασία της αξιολόγησης. Δεν μιλάω για τη διαδικασία, μιλάω για τη μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, τον έλεγχο των στοιχείων, και προκύπτουν πάρα πολλά. Και στην ΕΡΤ είχαμε ένα τέτοιο πράγμα. Ίσως δεν έχετε πληροφορηθεί, είχαμε συμβάσεις οι οποίες μετατράπηκαν από ορισμένου χρόνου σε αορίστου και χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία, και τα ψάχνει και ο εισαγγελέας, τα οποία δεν ήταν, ήταν παράνομα. Δηλαδή ο άλλος έλεγε ότι εργάστηκε τόσο καιρό, δεν εργάστηκε τόσο καιρό, ή χρησιμοποίησε στοιχεία που του έδωσε ο Δήμος, τα οποία ήταν παράνομα. Υπάρχει αντίδραση σε αυτό. Είναι ένα υπαρκτό σημαντικό θέμα, γιατί αυτοί οι εργαζόμενοι είναι χιλιάδες. Επειδή μιλήσατε πριν για κανόνες στη δημόσια διοίκηση, θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η θέση σας για αυτό τον έλεγχο νομιμότητας. Καταρχάς να σας πω ότι τις αντιδράσεις της ΠΟΕΟΤΑ δεν τις γνωρίζω για το συγκεκριμένο θέμα. Οφείλω όμως να σας πω ότι αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, η ευθύνη δεν ανοίγει μόνο στους εργαζόμενους. Κάποιος τις μετέτρεψε. Κάποιος έχει την ευθύνη. Ποιος κυβερνούσε. Ποιοι τα κάναν αυτά. Και εν πάση περιπτώσει τα στοιχεία αυτά που είναι. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία. Ακούστε, εμείς είμαστε υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της αξιοκρατίας, όλα στο φως, όλα στο τραπέζι, τα κακό σχήματα να βγούνε, αλλά δεν μπορεί για κάποιες υποπεριπτώσεις σήμερα να προσπαθεί να δικαιολογηθεί ένα συνολικό σχέδιο που λέει ότι πόσοι μας λείπουνε, πόσους θέλουμε να κόψουμε από το δημόσιο, πόσους να απολύσουμε, τόσες χιλιάδες. Τόσες χιλιάδες θα πούμε ότι ήταν οι παρανόμως διοριστέντες. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Εδώ και μία έννοια η οποία υπό άλλες συνθήκες, η έννοια της αξιολόγησης, θα μπορούσε να είναι μία αποδεκτή και προοδευτική έννοια, χρησιμοποιείται ως διαδικασία για να οδηγήσουν χιλιάδες ανθρώπους στην απόλυση, που έχουν
πάγιες που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Εκπαιδευτικούς που κάνουν μάθημα στα παιδιά μας στα σχολιά, σχολικούς φύλακες. Εδώ λοιπόν θα μας βρείτε απέναντι. Εμείς είμαστε υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της αξιοκρατίας, αλλά τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Να μας εξηγήσει ο κύριος Μητσοτάκης με ποια λογική, με ποιο σχεδιασμό επιχειρεί αυτές τις απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Έχει κάνει μια μελέτη, για μια στοιχειώδη μελέτη για την ανταποδοτικότητα αυτών των υπηρεσιών, ή είναι η λογική ότι περσεύει, παίρνουμε ένα δρεπάνι και το κόβουμε. Η εντελώς λάθος διαδικασία έχει επιλεγεί για το δημόσιο τομέα. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι οι απολύσεις θα κάνουν το δημόσιο τομέα αποδοτικότερο. Αυτό που χρειάζεται είναι να γίνει μια μελέτη που θα αφορά την αποδοτικότητα απέναντι στις κοινωνικές ανάγκες των υπηρεσιών και μια μελέτη η οποία θα προσανατολίσει την αρχιτεκτονική του δημοσίου ώστε να εξυπηρετεί αυτές τις ανάγκες. Με δύο λόγια, το ελληνικό δημόσιο δεν ήταν ποσοτικά υπέρογκο, όπως κάποιοι μας είπανε, σε σύγκριση με αντίστοιχες, με το δημόσιο, με τους δημόσιους υπαλλήλους στη Γερμανία, σε άλλες χώρες, δεν είχαμε περισσότερους εμείς, αναλογικά. Ήταν ανορθολογικά δομημένο σε μια λογική πελατειακών σχέσεων. Υπήρχαν άνθρωποι και συνεχίζουν να υπάρχουν οι οποίοι κουβαλάνε το κάρο και δίνουν έναν αγώνα προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών, όπως τα νοσοκομεία, όπως σε δημόσιες υπηρεσίες κρίσιμες, και υπήρχαν και άλλοι σε υπουργικά γραφεία οι οποίοι πέρανε μισθούς και πολλές φορές πέρνανε και αργομισθίες. Να τα πούμε αυτά, έτσι είναι. Αλλά αν θέλουμε να εξορθολογήσουμε το πλαίσιο, αν θέλουμε να εξηγιάνουμε το δημόσιο τομέα, τότε θα πρέπει να πάμε με ένα σχέδιο που θα έχει αποτελεσματικότητα, θα έχει αποτιμήσει την πραγματική ανταποδοτικότητα του δημόσιου τομέας στις κοινωνικές ανάγκες, ώστε να αλλάξουμε τη δομή του, όχι να κόψουμε τους δημόσιους υπαλλήλους. Και βεβαίως, το σχέδιο αυτό θα πρέπει να έχει και τη συνένεση των λειτουργών. Γιατί αν δεν έχει τη συνένεση αυτών που υπηρετούν το στόχο, όποιο σχέδιο και αν έχεις και το καλύτερο δυνατό να θες να εφαρμόσεις, δεν θα λειτουργήσει. Οι διαρθρωτικές αλλαγές απαιτούν τη συνένεση με αυτούς που θα πάνε να τις υλοποιήσουν. Όχι απλά τη συνένεση, τη σύμπνοια. Αυτοί να είναι οι οποίοι θα προτείνουν αυτές τις αλλαγές και θα τις εφαρμόσουν προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Από την εφημερίδα Δημοκρατία Θεσσαλονίκης, ο κύριος Οικονόμου. Θα ήθελα να σας αναφέρω δύο ονόματα. Το ένα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου και το άλλο είναι ο Κώστας Καραμαλής. Γιατί ήταν οι δύο πρώην υποθυπουργοί της χώρας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σκοπεύετε, καταρχήν, πώς αισθάνεστε πολιτικά στο άκουσμα αυτών των δύο ονομάτων. Και δεύτερον, πώς αισθάνεστε επί της ουσίας. Δηλαδή, τι θα κάνετε μελλοντικά, έτσι ώστε να αποδοθούν ευθύνες για το ότι ο πρώτος οδήγησε τη χώρα στο μνημόνιο. Και το ρωτάω αυτό γιατί υπάρχει μια αίσθηση στον κόσμο ότι στο πλαίσιο του ανοίγματος του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει μια, ας το πούμε, πολύ προσεκτική αντιμετώπιση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Γιώργο Παπανδρέου. Και το δεύτερο για τον Κώστα Καραμαλή έχει να κάνει με την απάντηση που δώσατε προηγουμένως, ότι στο θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας θα επιλεγούν πρόσωπα που συγκεντρώνουν πλειοψηφία και γενική συνένεση. Ένα τέτοιο πρόσωπο, σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει στην επόμενη Βουλή Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα μπορούσε να είναι ο Κώστας Καραμαλής. Σε ό,τι αφορά την ουσία του ερωτήματός σας, που είναι η απόδοση, καταρχάς να συνειδητοποιήσουμε τι συνέβη και φτάσαμε ως εδώ και να αποδοθούν και ευθύνες. Γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό ως πιο σημαντικό σκέλος του ερωτήματός σας. Να σας πω λοιπόν ότι αυτό για μας δεν έχει να κάνει με κανενός είδους προσωπικό ρεβανσισμό. Έχει να κάνει με την ανάγκη
ως συντεταγμένη πολιτεία να συνειδητοποιήσουμε τι συνέβη και φτάσαμε ως εδώ. Ακόμα και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο συζητιέται ότι πρέπει να υπάρξει μια αποτίμηση των αιτιών και των λαθεσμένων κινήσεων που οδήγησαν την Ελλάδα στη σημερινή της κατάσταση. Ως εκ τούτου για μας η μία και μόνη Εξεταστική Επιτροπή για την οικονομία, το μία και μόνη το έλεγε ο κ. Σαμαράς πριν εκλεγεί, για το μνημόνιο, για το πώς φτάσαμε ως εδώ, για τα αποτελέσματα της Ελστάτ που παραποιήθηκαν, αν παραποιήθηκαν, είναι μια υποχρέωση που πρέπει να γίνει προκειμένου να αποκατασταθεί και το αίσθημα δικαίου, κυρίως όμως να μπορέσει συντεταγμένη η ελληνική πολιτεία να βγάλει συμπεράσματα. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, κατά καιρούς στους διαδρόμους της παραπολιτικής ακούγονται πολλά και διάφορα. Εγώ δεν θέλω να εμπλακώ σε τέτοιου είδους σενάρια. Και οι δύο στους οποίους αναφερθήκατε είναι ιστορικά πρόσωπα. Έχουν διαχειριστεί ευθύνες, τους έχει κρίνει ο ελληνικός λαός, θα τους κρίνει και η ιστορία. Σε ό,τι αφορά το θέμα που αναφέρατε για τον κ. Καραμαλή και την πιθανή ανάμειξή του σε σενάρια για την προεδρική εκλογή που βλέπω και σήμερα σε κάποιες εφημερίδες, ίσως με έναν περιπαικτικό τρόπο να κάνουν αναφορά σε αυτόν, σας έχω απαντήσει σε ό,τι αφορά τη θέση μας για την προεδρική εκλογή. Δεν έχει να κάνει με πρόσωπα. Αν και εξ όσων γνωρίζω έχει διαρρεύσει χωρίς να το διαψεύσει ότι δεν ενδιαφέρεται για ένα τέτοιο ρόλο. Σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ακούστε τώρα, για να σταματήσει αυτή η αστειότητα. Εμείς έχουμε πολύ στενή καθημερινή επικοινωνία με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Με τον κόσμο που κάποτε πίστεψε σε ιδέες, σε οράματα, σε αξίες. Με αυτόν τον κόσμο, τον αγνό, τον απλό, που είναι συμμαχητές μας, αν θέλετε, στην προσπάθειά μας να νοικοδομήσουμε τη χώρα, με αυτόν τον κόσμο, ναι, έχουμε. Με ηγεσίες οι οποίες έχουν ήδη κριθεί από την ιστορία και από την πολιτική ζωή, δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Ο κύριος Αδρανίδης από την εφημερίδα Πριν. Καλησπέρα σας. Μιλήσατε και σήμερα για συμπόρευση με άλλες δυνάμεις, η οποία προφανώς μένει να υλοποιηθεί σε κάποιο πρόγραμμα. Επί του παρόντος έχετε τη θέση για παραμονή στο ευρώ, παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από ό,τι καταλάβαμε από την προηγούμενη απάντηση, παραμονή στο ΝΑΤΟ. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο κόμμα ή οργάνωση της αριστεράς που να συμφωνεί με αυτές τις θέσεις ώστε να συνεργαστείτε τελικά μαζί του? Το επίδικο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, εξ όσων γνωρίζω και πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι αν θα υπάρχει η επόμενη ημέρα για τις δυνάμεις εργασίας για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Το επίδικο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι αν θα συνεχιστεί η πολιτική της λαϊλασίας του μνημονίου ή αν θα υπάρξει μια ισχυρή παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα ώστε να αντιστραφεί αυτός ο δρόμος προς όφελος πρωτίστως των δυνάμεων της εργασίας αλλά και όλου του ελληνικού λαού. Σε αυτό το κρίσιμο διακύβευμα, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές, πιστεύουμε ότι πρέπει να πάρουν θέση πρωτίστως όλες οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Και δεν μπορεί κανείς να απομονώνει και να αποκλείει τον εαυτό του από μια ιστορική διαδικασία λαϊκής χειραφέτησης που λαμβάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και θα αφορά την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Όποιος αποκλείσει τον εαυτό του από αυτό,
νομίζω ότι πρωτίστως θα κάνει μεγάλη ζημιά στον εαυτό του και δευτερευόντως το λαϊκό κίνημα. Θα κλείσουμε με δύο ακόμη ερωτήματα από περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Ο κύριος Καλόγερος από το ΖΕΦΣ και αμέσως μετά από το ΣΤΑΡ Βορείου Ελλάδας ο κύριος Κιωσές. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ρωτήσω και να μου σχολιάσετε παρακαλώ πώς κρίνετε την μεγάλη αύξηση των ποσοστών στην Ευρώπη των λεγόμενων ακροδεξιών κομμάτων. Για παράδειγμα, η κυρία Λεπέν στη Γαλλία προηγείται κατά πολύ του Προέδρου Ολάντ. Ο κύριος Φάρατζ είδαμε τι έκανε στις τελευταίες ευρωεκλογές. Επίσης, θα ήθελα να μου σχολιάσετε και αυτό το οποίο ακούγεται τελευταία στη χώρα μας, ότι θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο μάλλον είναι φωτογραφικό και θα δίνεται ένα συγχωροχάρτη, όπως λέγεται, σε όσους έχουν κατηγορηθεί για τρομοκρατικές ενέργειες και αναφέρομαι στον αρχηγό της Χρυσής Αυγής και στους βουλευτές που είναι στη φυλακή. Σας ευχαριστώ. Κύριε Καλόγερε, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι πρέπει να μου πιστώσετε ότι είχα μια προφητική, αν θέλετε, έτσι, στάση στην κρίση που έκανα για τον πρόεδρο Ολάντ πριν από 2 χρόνια στην Γαλλία, τότε που όλοι μου επιτεθήκανε για μια φράση. Είναι πράγματι ένα εξαιρετικά ανησυχητικό φαινόμενο η αύξηση των δυνάμεων της λαϊκιστικής άκρας δεξιάς, η αύξηση των δυνάμεων που έχουν μία αντιευρωπαϊκή οπτική σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το φαινόμενο όμως δεν είναι δυσεξήγητο, είναι εξηγήσιμο. Διότι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα δεν είναι κάτι ελκυστικό για τους λαούς. Είναι σε μεγάλη απόσταση με τα οράματα και τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης. Με την αλληλεγγύη, με τη δημοκρατία, με την κοινωνική συνοχή. Ως εκ τούτου πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σήμερα βρισκόμαστε σε έναν μεγάλο κίνδυνο μπροστά. Στην επανεπόαση του αυγού του φιδιού στην καρδιά της Ευρώπης. Δείτε τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Η Ουκρανία μπορεί να μην είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι Ευρώπη. Οι νεοναζί συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Δείτε, τα περιγράψατε, το ανησυχητικό φαινόμενο της αύξησης των ποσοστών της κυρίας Λεπέν. Με έναν μανδύα βέβαια λίγο πιο political correct, αλλά στον πυρήνα των απόψεών της είναι οι μισαλόδοξες απόψεις ενάντια στους διπλανούς μας ανθρώπους με διαφορετικό χρώμα, με διαφορετική εθνικότητα. Και βεβαίως αυτό συνδυάζεται και με τις αποσχιστικές τάσεις στην Ευρώπη, ιδίως στη Μεγάλη Βρετανία. Μεθαύριο υπάρχει ένα δημοψήφισμα στη Σκωτία, την άνοδο του Φάρατζ, την υπόσχεση Κάμερον ότι θα ζητήσει δημοψήφισμα για να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια σε όλο αυτό το περιβάλλον και το εξαιρετικά ανησυχητικό η άνοδος ενός νεοναζιστικού μορφώματος, όχι απλά ακροδεξιού στην Ελλάδα. Η πολύ μεγάλη άνοδος. Στην μια Ελλάδα που έχει αυτή την ιστορία, αυτή την παράδοση, τους αγώνες του λαού μας. Εμείς λοιπόν δίνουμε μια εξήγηση σε όλα αυτά. Και αυτό λέω και εγώ που βρεθώ στην Ευρώπη. Ότι αν δεν αλλάξει σήμερα η κυρίαρχη πολιτική, αν δεν άρουμε τις αιτίες που ενισχύουν αυτές τις δυνάμεις της λαϊκιστικής άκρας δεξιάς, τότε δεν πρόκειται να ανασχέσουμε τη δυναμική τους. Και τότε νομίζω ότι ο κίνδυνος διάλυσης Ευρώπης δεν θα είναι επειδή στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες περιφέρειας, στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις στην υπόλοιπη Ευρώπη διεκδικούν μια Ευρώπη με κοινωνική αλληλεγγύη και τερματισμό της λιτότητας, αλλά γιατί αυτές οι δυνάμεις θα έχουν γίνει ηγεμονικές στην καρδιά της Ευρώπης και θα ενδεχομένως να οδηγήσουν σε λογικές επιστροφής σε εθνικιστικές και σοβινιστικές επιλογές διάλυσης του κοινού ευρωπαϊκού, πολιτισμικού, πολιτικού και οικονομικού χώρου. Αν κάτι σήμερα απειλεί την Ευρώπη, δεν είναι η ανάγκη να ξαναγυρίσει στις ιδρυτικές αξίες που εκφράζουμε εμείς,
αλλά η άνοδος της ακραίας και λαϊκιστικής δεξιάς, η άνοδος αυτών των δυνάμεων που πραγματικά αποτελούν απειλή. Κύριε εκπρόσωπε, επί της διαδικασίας, έχει ρωτήσει το ΣΤΑΡ και ΣΤΑΡ Βορείου Ελλάδος δεν υπάρχει. Είμαστε εμείς, κύριε συνάδελφε, είμαστε εδώ εμείς. Έχει ρωτήσει, να πάρουμε κι εμείς μια ερώτηση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε. Κοιτάξτε να δείτε. Πριν, κύριε Κιωσέ, θα την κάνετε ερώτηση και θα είναι τελευταία. Προσπαθήσαμε να έχουμε ένα ισορροπημένο μείγμα με κεντρικά μέσα και περιφερειακά. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει, αλλά τα όρια είναι δεδομένα. Και, εν πάση περιπτώσει, κοιτάμε σε κάθε έκθεση που μας δίνει δυνατότητα να αλλάζουμε και τα μέσα. Παρακαλώ, κύριε Κιωσέ. Ευχαριστώ, εκπρόσωπε. Πρόεδρε, στη χθεσινή σας ομιλία δεσμευτήκατε για άμεσα μέτρα που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία πλέον ως ένα αντιστάθμισμα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Ερχόμαστε από μια περιφέρεια, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ένα σταυροδρόμι και μια ευαίσθητη περιοχή για εθνικούς λόγους, η οποία δεν έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη μόνο με την ανεργία, αλλά και με την φυγή των επιχειρήσεων. Πρόεδρε, πώς θα επιτευχθεί η ισομερής περιφερειακή ανάπτυξη, πώς θα αντιμετωπίσετε την αποψήλωση που έχει υποστεί η περιφέρεια και οι δομές αυτής και κυρίως τι θα κάνετε με τα κέντρα φύλαξης παράνομων μεταναστών όπως αυτό στο Παρανέστη Δράμας. Θα τα κλείσετε. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα της περιφερειακής ανάπτυξης έχει να κάνει με την προτεραιότητα των πολιτικών επιλογών και με την κατανομή των πόρων. Εμείς παρουσιάσαμε χθες τους βασικούς άξονες των αναγκαίων θεσμικών αλλαγών που αφορούν την αναγκαία αλλαγή του χάρτη της αυτοδιοίκησης, την αναγκαία θεσμική μεταρρύθμιση ώστε στις περιφέρειες και στους δήμους να δοθούν πόροι εκτός από αρμοδιότητες και πόροι που εμείς ευελπιστούμε και επιδιώκουμε να είναι δίκαια μοιρασμένοι. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι το θέμα που θέτεται είναι κρίσιμο, σημαντικό. Ανοίγει όμως μια ευρύτερη συζήτηση που εμείς θέλουμε να την ολοκληρώσουμε μαζί με τους εκπροσώπους, τους θεσμικούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα θέμα που αφορά την επόμενη μέρα για τη χώρα. Και βεβαίως έχει να κάνει και με τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν για την ανάπτυξη, ώστε η ανάπτυξη και οι πόροι για την ανάπτυξη να μην επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες, ιδίως στο κέντρο της, στο υδροκέφαλο κράτος της Αθήνας, αλλά να πάνε σε όλη την περιφέρεια, διότι εμείς μιλάμε για το περιφερειακό κράτος των πολιτών και αυτό θέλουμε να υλοποιήσουμε. Αυτό όμως θα είναι αντικείμενο μιας διεργασίας πλατιάς συζήτησης για διαλόγου που εξαγγείλαμε χθες ότι θα ξεκινήσουμε, θα υλοποιήσουμε το επόμενο διάστημα με τα 13 περιφερειακά συνέδρια για την εξειδίκευση του προγράμματός μας σε κάθε περιφέρεια. Τώρα, το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος αφορά, νομίζω συνολικά, την αντίληψη που διέπει τον ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος του μεταναστευτικού. Εμείς γι' αυτό σας είπα ότι θεωρούμε ότι δεν είναι ένα θέμα που αφορά την Ελλάδα, ένα ευρωπαϊκό θέμα. Δεν είναι ένα θέμα που αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία, στις πύλες εισόδου. Είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα, διότι όταν κάποιοι μετανάστες χωρίς χαρτιά μπαίνουν στη χώρα μας, μπαίνουν στην Ευρώπη, δεν μπαίνουν στη χώρα μας. Άρα χρειάζονται πόροι και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, καταρχάς η ανθρωπιστική διάσταση του προβλήματος, και χρειάζονται και πολιτικές για τη δίκαιη μοιρασιά της ευθύνης. Και βεβαίως χρειάζεται και αλλαγή στρατηγικής σε διεθνές επίπεδο, ώστε να αρθούν οι αιτίες που προκαλούν αυτό το πρόβλημα. Οι μεγάλες αντιθέσεις ανάμεσα στις χώρες του κέντρου και της περιφέρειας, ανεπτυγμένες χώρες, χώρες τρίτου κόσμου, οι πόλεμοι που γεννούν τη μετανάστευση. Αυτά είναι ζητήματα κρίσιμα και σας είπα και πιο πριν, θα δείτε σύντομα, θα αναλάβουμε και διεθνείς πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσαμε τη συνέντευξη.